Δεν μπορείς να πεις. Τι? Τον βλέπω συνιαρισμένο. Σε καλή κατάσταση. Είναι, είναι σε καλή κατάσταση, ναι, αλλά... μπορώ να πω. Γιάννη, αλλά... πού το βλέπει. Καλά, για το Ματζιούκι λέω. Κουκλάκι είναι, κουκλάκι είναι. Δεν έχω αδερφίδα, του την έδινα. Πού πάει τώρα, τι έχει. Δεν ξέρω. Γιώργο. Για πας, πού πας. Τι, πας στο χορό. Α. Για... τι και... Εντάξει, περιμέναμε. Καλά περιμένα, λόγια είπαμε, ρε Ματζιούκη. Περιμέναμε 10 λεπτά να βγει την εκπομπή σου να σταματήσει ο λαός του Ηρακλή να μιλάει. Ναι. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν Βελίδιο. Ποιο είναι, Διονυσίου. Στέλιο. Ελεάνα. Ελεάνα. Τραγουδάει η Ελεάνα ακόμη. Λέω, πα και τραγουδάει. Πλάκα κάνει. Δεν το ήξερα, σοβαρά. Κουκλάρα. Ποιο Βεργίνη. Το φορά το ακούω αυτό. Σοβαρά. Που έπαιζε είναι... στον ΠΑΟ και έπαιζε στον Άρη μετά. Στον Άρη. Στον Βεργίνη. Ναι. Παίζει, τρόπο σου λέγει, γιατί τραυματίας είναι. Παίζει. Εντάξει. Με το καλό. Ωραία, ωραία. Με το καλό η κουκλίτσα. Δεν τους λέτε, είναι incognito. Εσύ τι θα παρουσιάσεις, τίποτα, βραβεύσεις κάτι. Άμα τραγουδίσει, θα διάσει γρήγορα το παιδί. Λίγο. Λίγο λακ να βάλει το μαλάκι. Έτσι, να, τη βρέχει να στέκεται. Γιατί είσαι και ωραίο παιδί. Ναι, εντάξει, αν είχε τέτοιο δεν σε έκανα παρέα, να ξέρει. Ναι, κοίτα. Λες, αρέσει και εσύ. Πέδαρος, πέδαρος. Σου αρέσει η Ματζιούκη, εντάξει. Ναι, ναι, τον πήραμε και μάτι, τον μποξεράκι. Εντάξει, τον άλλαξε εδώ, όλα. Μπροστά μας άλλαξε, παιδιά, στο στούντιο άλλαξε. Ο παραγωγός έγινε... Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Γκόμενος. Δεν γίνονται αυτά. Μπράβο. Δημοσιογράφος, παραγωγός, γκόμενος έγινε. Για να πω την αλήθεια, είναι όμορφο παλικαράκι. Τι? Εντάξει, ωραίο παιδί, ωραίο παιδί. Ωραίο παιδί. Ναι, ναι. Ωραία. Θα γίνει πολύ καλός γονέας ένα. Του κάναμε το promotion. Πάμε στην εκπομπή, κύριε Τρέγια, αργήσαμε. Τι έγινε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, η οποία είναι μόνο μία και είναι ελληνική. One and only. Απλά τα πράγματα. Να πούμε καλησπέρα φυσικά και στον Νικολίπτη μας, ο Γιάννη Τοζάτση, με νέο look, έτσι. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Είναι σήμερα πολύ, είσαι, το πήγε, έτσι. Κουκλάκι είσαι. Ναι. Αλλά όλα κουκλάκια τα βλέπεις και εσύ. Τι έτσι να κάνω, Γιάννη. Κουκλάκι ο ένας, κουκλάκι ο άλλος. Στο πίκπα κουρεύτηκες. Μια χαρά. Στο πίκπα. Δεν το θυμάσαι. Όταν ήταν το πίκπα, ζήσουν στις Αυστραλίες ζήσουν. Το πίκπα. Ήταν θηγατρική του Ίκα κάτι. Ναι. Βάζαμε τα εμβόλια τότε, τα μαντού και τα το αυτά. Πίκπα. Και ξέρω, το πίκπα. Είχε κατασκηνώσεις. Βέβαια. Αγιατριάδα και τέτοια και αυτά. Τα, ναι, ξέρει, τα ξέρει, εκεί πήγαινε ο Τρέγιας στο πίκπα. Όχι. Η νουνά μου και ο νονός μου με φρόντιζαν να με στείλουν χριστιανική κατασκήνωση. Οχ, οχ. Μαζί με ποιον? Με ποιον, πού να ξέρω. Με ποιον ήμουνα κατασκήνωση και δεν το ήξερα. Με ποιον? Δεν πάει το μυαλό σου. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Με τον Τζαλτήρη. Όχι. Με ποιον? Σε άλλο ράδιο. Σε άλλο ράδιο. Με το Ραπτόπουλο. Ηρακλάκι. Δεν μου πάει το, δεν έχω. Με τον Γρηγόρη, με τον κόκκινο. Με τον κόκκινο μαζί σου. Με ποιον άλλο, ρε φίλε. Άσε, ρε φίλε. Ναι, δεν λέει ο Θουβού που το λέει για τον Άιθε Ράπη και τους παπάδες. Σωστά, σωστά, σωστά. Είχε μία, πώς να το πω τώρα, Φάρος λεγότανε, στην Εθνική Αμήνης, πιο κάτω από τα παλιά γραφεία του ΠΑΟΚ. Φάρος είχε στη γειτονιά μου κινηματογράφο, ο Φάρος. Η παλιά, και Φάρος είναι το Βυζινάδη. Και Ελευθέρια. Η παλιά Βασιλίσσης Σοφίας, ναι, ήταν τα γραφεία του ΠΑΟΚ εκεί. Είναι η σημερινή Εθνικής Αμήνης. Ναι. Πώς, τα θυμάμαι τα γραφεία του ΠΑΟΚ. Και μέσα πριν βγούμε λοιπόν. Κατάσκοπος. Πριν βγούμε στην Τσιμισκή, όπως κατεβαίνουμε αριστερά. Στο αριστερό σου χέρι ήταν. Ήταν ο Φάρος. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Ήταν και οικοτροφείο. Ναι. Με χριστιανική κατασκήνωση, με κατηχητικά κτλ. Με εξηλόσπικο. 12-13 χρόνια τότε εγώ. Τώρα η νουνά μου και ο νονός μου, άνθρωποι της Εκκλησίας, σοβαροί άνθρωποι, ευυπόλοιποι κτλ. Μου λέει θα πας εκεί. Και με στέλνουν στην. Πώς λέει, πολλά χρόνια περάσαν. Ελαφίνα. Στην Ελαφίνα, κάπου εδώ στις Μουριές είναι αυτό, στο Τριεθνές κοντά, στο Μπέλες. Εκεί έχει κατασκήνωση. Μουριές ξέρω. Ναι. Έχουμε και πάμε εκεί και είναι, ρε φίλε, βλέπω στις φωτογραφίες τον Γρηγόρη τον κόκκινο. Ανακαλύπτω μετά από χρόνια ότι ήμουν κατασκήνωση χριστιανική. Ναι. Χριστιανική με τον Γρηγόρη τον κόκκινο. Του το έπεσε αυτό. Ναι. Α, το μίλησε, το κακό είναι ότι το έμαθε ο Θουβού. Και άρχισε το δόλεμα, ρε φίλε. Έχει χρόνια που. Και σα έπιασε στο στόμα του. Το άμαθε ο ηλιακό θερμοσύμβουνα και έγινε, ρε φίλε. Λογικό είναι. Ψοφούσε για. Άστα να πάνε. Μια που είπε για Ιτήλε. Και τι πάθαμε. Για Ιτήλα. Ναι, πες το. Τι πάθαμε, ρε φίλε. Πού να ξέρω τι πάθατε, ρε, όταν ήσουν 13 χρόνια 12. Ναι, ξομολόγηση. Κανονικά. Αφού μιλες χριστιανική κατασκήνωση. Ναι, εκκλησία. Ωραία πράγματα όμως. Όμορφα, ωραία, ρε παιδί μου. Τα μαγειρέματα μέσα στο δάσο, τα αυτά, ξέρω εγώ, ναι, τι περιπέτειες αυτά. Και μας πιάνει, ρε φίλε,
μία γαστρεντερίτιδα όλος από το νερό. Yeah. Και να μην ξέρουμε πού να τρέχουμε και πού να γυρίσαμε. Μπαμπαμ, δηλαδή από τότε κατέμισε ο Γρηγοράκης. Μια που είπε σε Ιτήλα, ναι. Είδες, έχει δύο και θα κάνει και τρίτο. Δεν πειράζει, κάνουμε διαφήμιση, δεν χρειάζεται βέβαια διαφήμιση. Είδες θες τους Radio Arvilla, είναι από τη δεύτερη τρίτη. Το βινιλίο. Ναι. Βινίλιο. Ναι. Με τις παλιές διαφημίσεις. Όχι διαφημίσεις, γενικά είναι το. Ό,τι, σχέση, ό,τι είναι σχετικό. Παίζονταν δεκαετία του 80 στην τηλεόραση. Από διαφημίσεις, ναι. Από σειρές. Τώρα θα πιάσουν την άλλη τρίτη σειρές και παιδικά. Α. Πραγματικά. Διαφημίσεις όμως ήταν. Χθες είδα τις διαφημίσεις και με γύρισαν πολλά χρόνια πίσω. Πραγματικά. Είδα το θείο με το overlight. Overlight. Ένα φσστ. Ρε φίλε, τι ήταν. Με overlight. Είναι κεφάτη, γυρίζει το Βερόπουλο. Αυτή τη διαφήμιση. Προσπαθούσαν, εντωμεταξύ λένε για τη διαφήμιση της Carnation, ναι. Το τραγουδάν και όλα στο τραγούδι, ναι, ναι. Που είναι το γνωστό. Η Carnation βέβαια είχε βγάλει καμιά 10, ναι. με αυτό με το με το Λόλα. Με τη Λόλα. Ναι. Και δεν υπάρχει, και εγώ την έψαξα, αφού κάποια στιγμή δεν την βρίσκαν και δεν την βρήκανε. Και δεν υπάρχει πουθενά στο διαδίκτυο. Λέει, θα προσπαθήσουμε λέει, την άλλη τρίτη να τη βρούμε αυτή. Τη Λόλα από τη φωτιά, ποιο θα την βγάλει. Ναι. Ο Carnation, ναι. Που έχει δύναμη μεγάλη. Ναι, ναι. Κάθε παιδί του Carnation το θαυμάζει. Ορμάει στις φλόγες και το κορίτσι βγάζει. Ναι. Δυνατός και γερός για να γίνει σοκολάτα Carnation να πίνεις. Κάθε μέρα Carnation. Κάθε ναι. μέρα Carnation ναι. να πίνεις. Δεν υπάρχει στο διαδίκτυο αυτό. Σοβαρά. Δεν υπάρχει. Σοβαρά. Υπάρχουν πολλές. Τέλος πάντων, μας γύρισαν πολλά χρόνια πίσω. Πολύ, πολύ, το πολλά. Είδα όλο. Το ρούφιξα. Έτσι. Ότι ρούφιξα όλη την εκπομπή είναι πραγματικά απολαυστική. Και την άλλη Τρίτη θα δούμε. Για την άλλη Τρίτη θα πιάσουν, λέει, παιδικές σειρές και σειρές τηλεόρασης. Μπόλεκ Λόλεκ. Μπόλεκ Λόλεκ έβλεπες. Μπόλεκ Λόλεκ, φίλε. Νίς Χόλκερσον. Α, η Χίνα. Ναι. Κάτι έβλεπα και από εκεί. Κάτι έβλεπα και από εκεί με τη Χίνα. Η Χίνα. Ναι. Ουτοπία. Από τότε. Φρουτοπία, όπως λεγόταν, Φρουτοπία. Με το Πίκο Απίκο. Όχι, Φρουτοπία δεν έβλεπα. Δεν έβλεπες Φρουτοπία. Τον Παραμυθά έβλεπα. Παραμυθά τον είχαν στην πρώτη εκπομπή. Τον βγάλαν κιόλας. Τον Παραμυθά έβλεπα. Τον βγάλαν και από το Skype. Τον βγάλαν. Είναι 80 χρονών πλέον ο άνθρωπος. Θυμάσαι Σάββατο τι έβαζε. Γιατί Σάββατο πηγαίναμε τότε δημοτικό εμείς. Ναι. Πηγαίναμε και δημοτικό. Και Σάββατο δεν δημοτικό. Δεν θα τελειώσει η εκπομπή ποτέ, άμα ξεκινήσουμε. Ναι, και Σάββατο πηγαίναμε, βέβαια. Δημοτικό με τις ποδιές και τα άσπατα τα γιακαδάκια. Πρόλαβες ποδιά, πρόλαβες. Πώς δεν πρόλαβα ποδιά. Μπλε ποδιά, παιδιά. Και τσάντα σχολικιά. Μπλε ποδιά. Ναι. Σε στήλε, ρε παιδί μου, φούστας. Ναι, από κάτω πέδιλο με κάλτσα. Πέδιλο ανοιχτό, ναι. Ξέρεις αυτό το πέδιλο, επειδή με καλτσούλα και άσπρο για καδάκι και η ποδιά μέχρι πάνω κουμπωμένη. Έτσι ήταν, γιατί. Φίλε, μετά ήταν και τα φερμάρ. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί. Ναι. Απίστευτο. Και είχε Σάββατο. Σάββατο κάναμε μεσημέρι. Ποιο είχε σύριαλ, θυμάσαι. Ένα αμερικάνικο. Σάββατο μεσημέρι, για την. Τη Λούση. Η Λούση. Η Λούση, ρε φίλε. Η ξανθιά εκείνη, το ασπρόμαυρο, η Λούση. Και πιο παλιό είναι αυτό. Εγώ θυμάμαι ένα πολύ παλιό. Εσύ αποκλείται να το θυμάσαι αυτό. Το κάθε μεσημέρι. Το θυμάσαι το κάθε μεσημέρι. Όχι. Είμαι τον Νάσο Αθανασίου. Νάσο Αθανασίου, από εκεί ξεκίνησε. Ήταν πραγματικά πρωτοποριακό για την εποχή. Τότε μία ώρα ήταν. 25 χρονών ήταν ο Νάσο Αθανασίου τότε. Και πιο μικρός μπορεί να είναι. Και ο Παπαδάκης ήταν. Και ο Παπαδάκης ήταν. Ο Παπαδάκης ήταν. Το θυμάμαι. Το Παπαδάκη το θυμάμαι. Ο Νάσο Αθανασίου το κκάθε μεσημέρι. Το οποίο τι έκανε στο τέλος. Έδειχνε 3-4 θεματάκια και στο τέλος ψήφιζες και έπεφτε πρωτοποριακό σαν ένα λούκι. Έπεφτε ένα μπαλάκι και σου έλεγε ποιο κέρδισε και το βλέπει στο τέλος. Ποιο άλλο θυμάσαι. Θυμάμαι το. Μετά θα τελειώσουμε. Τον Άι Ευκαιρία με τη Ροζίτα Σόκου. Άμα σε ρωτήσω τώρα από την Άι Ευκαιρία ποιο βγήκε, θα μου πει σίγουρα ένα. Ποιο βγήκε από την Άι Ευκαιρία. Τραγουδιστής. Ναι. Πολύ μεγάλο όνομα. Μεγάλο. Εντάξει. Κανασγονίδης. Όχι. Ο Θέμης Αδαμαντίδης. Ναι. Αλλά προχθές ναι. Τα έλεγε γιατί στην πρώτη εκπομπή ήταν αυτό. Έβγαλε τον Κατσαρό. Με Κατσαρό, Γιώργος Κατσαρός. Έβγαλε τον Κατσαρό Skype και είπε ποια τα ονόματα. Ποια ήταν η Ροζίτα Σόκου, Ροζίτα Κατσαρός. Σόκου, ο Παπαδόπουλος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μπράβο. Τον τέταρτο δεν θυμάμαι. Εγώ δεν το θυμάμαι. Κάποια του θεάτρου ήταν, μια γυναίκα ήταν. Ποια άλλο μεγάλο όνομα, μεγαλύτερο από τον Αδαμαντίδη, βγήκε από την Νάη Ευκαιρία. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω. Η Γλυκερία. Πλάκα κάνει. Ναι. Σόπα. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια. Ο Κατσαρός το είπε. Εγώ δεν το θυμόμαι. Όλοι άμα ρωτήσει θα σου πούνε Θέμη Αδαμαντίδη. Έλα ρε φίλε. Θέμη Αδαμαντίδη θα σου πούνε. Έλα ρε φίλε. Δεν το ξέρω. Από τον Άι Ευκαιρία. Και εγώ δεν το θυμόμαι. Τον Αδαμαντίδη το θυμόμαι. Είχε ένα άλλο. Το μήπως γνωρίζετε. Μήπως γνωρίζετε. Γράμματα και αριθμοί με τον Οικονόμου. Γράμματα και αριθμοί. Τα τετράγωνα των αστέρων με την Αλιφέρη. Σα αγαπώ πολύ. Σα αγαπώ. Η κραυγή των λύκων μετά. Μετά έπειτα. Τι να πρωτοθυμηθούμε, ρε φίλε. Και τότε είχαν βγει και τα πρώτα Karate Kid. Με το Λαρούσο. Αυτό θα το πω. Με Γιάγκη. Φυσικά και το είπα κιόλα για τον David Hasselhoff, τον υπότιτλο τη Ασφάλτου. Ο Kid, ρε φίλε. Που ήρθε ο Kid και έκανε και διαφήμιση για την Express Service. Τότε, άκουσε, αυτό δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια.
στην Καλυθέας που γίνεται τώρα η Λαϊκή. Ναι, 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 ναι. Ένας είχε πραγματικά το ίδιο αμάξιο με το τότε. Σόπα, υπήρχαν τρία σε όλη την Ελλάδα. Την Pontiac Transam. Σιγά, σιγά. Στην Καλυθέας είχε έναν που είχε εμπόριο αυτοκινήτων. Αμαζόν λεγόταν νομίζω. Αυτός μπορεί να ήταν, πρόσεξε. Αυτό που θα σου πω είναι γεγονός. Το γράψαν και εφημερίδες, άκου. Έλα ρε. Ναι, και την είχε ολόιδια, ρε παιδί μου, Pontiac Transam. Ναι. Και τι έγινε. Pontiac. Pontiac λέγω. Ναι. Το αμάξι λέγεται ναι. Pontiac Transam. Όχι Pontiac, Πόντιος. Ναι, δεν την έβγαλε Πόντιος. Εσύ είπες Πόντια. Pontiac είπα. Το κυλκίστα. Βρε άνιμαλ με δύο πόδια. Άκου τι έγινε. Αυτό το γράψαν και οι εφημερίδες. Ναι, έβλεπαν τα παιδάκια τώρα. Ναι. Και εγώ παιδάκι ήμουνα. Ναι. Ο Κιτ δεν πάθαινε τίποτα. Τον πυροβολούσε. Ναι, ναι. Κεραυνή, ναι. Μπαζούκα πάνω του. Ναι. Τίποτα. Με το ρολόι τον ειδοποιούσε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν πάθει τίποτα ο Κιτ. Ναι. Και τι έκαναν. Το βλέπουν μια μέρα παρκαρισμένο και άρχισαν να του ρίχνουν πέτρες. Πάει το κατέστρεψαν το αμάξι. Ναι. Λοιπόν, το διαλύσαν το αμάξι. Πάει φουκαρά σε αυτοκτονία. Ναι. Κατέβηκε κάτω ο άλλος και βλέπει το αμάξι καταστραμμένο. Ζαλίστηκε. Δασίματα, σπασμένα τζάμια. Πέταγαν τις πέτρες και φώναζαν. Κιτ, κιτ, κιτ. Φαντάσου ρε φίλε. Φαντάσου. Πάει ο ψιτ. Ο πάει καημένος. Από κιτ. Έγινε ψιτ. Πάει ο καημένος. Εντάξει, άμα, τώρα, άμα πιάσουμε. Άμα πιάσουμε τέτοιο. Ναι, τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό. Τι κάνω. Sky, sky. Τι sky, ωραία. Sky. Λοιπόν, πάμε στους... Άντε πάμε. Άντε πάμε. Πάμε στους... Να στείλουμε βασικούς. Βασικά τα χαιρετίσματά μας πάνω έτσι λίγο ψηλά στο ριτζίκι, στον καλό μας φίλο τον Άκη και τη Φωτεινή που μας ακούνε. Είναι ιδιοκτήτες από την οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια. Α, θα πάμε, είπαμε έτσι, τώρα και τριμέρο. Πολλά, πολλά χαιρετίσματα. Είπαμε. Στους αγαπημένους υποστηριχτές της εκπομπής Tomahawk. Tomahawk, Patriot, Patriot θα παραγγείλω. Στην τάβλα. Patriot. Και είναι σκέτη. Αύλα. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ωραία. Πάμε στο Πορκίτο όμως που είναι ο πρώτος βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12, 3, 4, 5, 8 ως 10 με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στο Πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστίμιες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός η Κοτόπουλο. Σουβλάκια κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες. Και συνοδευτικά, Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Να πω και 2-3 λακταριστές προσφορές του Πορκίτο, πραγματικά προσφορές. Τα δύο burgers με γύρω και μια Coca-Cola μόνο 5 ευρώ, ένα special burger και μια Coca-Cola 4 ευρώ, δύο special burgers, ένα τσίκις και μια Coca-Cola 5,90 και ένα κλαπ αλαντικό και μια Coca-Cola 5 ευρώ. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Σεκέζος, εγγυημένο σέρβις αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων, πολυετής εμπειρία, λογικές οι τιμές. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες του χώρου. Παντός τύπου επισκευές στο φθαρμένο σας μάνα το οχήματό σας μόνο στον Ιορδάνη Σερκέζο σέρβις αυτοκινήτων παντός τύπου. Στη Νεάπολη είναι ο φίλος μας ο Ιορδάνης, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικό Σκορπιό. Όσοι βρίσκεστε στην περιοχή, σταματήστε να κάνετε ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο λέγοντας ότι ακούτε Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο. Και για τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν με το Motorsport Ιορδάνης Σερκέζος για το σέρβις του οχήματος ή για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά το αυτοκίνητό τους, τηλεφωνείτε στο 2310-635-809, επαναλαμβάνω, 2310-635-809. How I loved your darling. Κοντά μας και το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμασης στην Ανδρέα Παπανδρέου 25 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των μετεώρων του φίλου μας του Ισακ Τεχλικίδη. Ένα πρατήριο μεσοστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα στην ώρα του με μεγάλη συνέπεια και ακρίβεια το πετρέλαιο του μήνα που παραγγέλνετε ή της χρονιάς. Και φυσικά μπορείτε στο πρατήριο εγώ καυσίμων στην Ανδρέα Παπανδρέου 25 στη Νεάπολη να αλλάζετε τα λάδια στο αυτοκίνητό σας με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων, ό,τι και να αναζητήσετε. Τηλέφωνο 2310-611-256, μειώστε το για τους φίλους που θέλετε να παραγγείλετε το πετρέλαιό σας. 2310
6-11-2-50-6. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, το κομμωτήριο ανανέωση, άλλο ένα βράδυ. Είναι η συντροφιά παρέα μαζί μας. Στο κομμωτήριο ανανέωση κουρεύεστε μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Μπορείτε να πάτε και οικογενειακώς. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Μόνο με 5 ευρουλάκια. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας. 2310-616-999. Ανανεωθείτε οικονομικά στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 στο Γεφυράκι του Μετεώνου στη Νεάπολη. Οι φίλοι μας ή Πόπι, επαναλαμβάνω τηλέφωνο 2310-616-999. Αυτά και με τους φίλους που υποστηρίζουν, ωραία, αγαπάν και στηρίζουν τις εκπομπές μας. Δύο σχόλια. Να πούμε ότι θα κάνουμε σε 9 το διάλειμμα. Ναι, εννοείται. Εννοείται και θα πούμε ότι η εκπομπή είναι σήμερα χαλαρή. Ναι. Γραμμές τις έχουμε ανοιχτές, Γιάννη. Άνοιξε τις γραμμές. Σιγά σιγά, όποιος φίλος θέλει να επικοινωνήσει εδώ με την εκπομπή. Πες τα τηλέφωνα. 2310-287-38 ναι. 69-45 287 και 38 για FM και ενώ το μήνυμα στο σχόλιο σας 54-526. Δύο έτσι που αλίευσα εδώ από το. Ναι. Καλά, το ένα δεν είναι σχόλιο. Το ένα αλίευσα από το All About Aris. Ανάβει φωτιές ο Πογκμπά. Όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή Ρεάλ. Άμα τον δώσετε το μαύρο φορτούνι, άμα τον δώσετε στη Ρεάλ και πάρετε και λεφτά, είστε πραγματικά, θα πω ότι είστε επιτυχημένοι. Το μπούλο. Ποιον, τον Μπογκμπά. Το μαύρο φορτούνι. Άμα μπορέσουν. Πού και είναι αυτό ο Μπογκμπά. Ποιο είναι. Μάντσεστερ. Α, στη Μάντσεστερ. Ο μαύρο φορτούνι σου είπα. Mm-hmm. Να, mm-hmm. Ναι. Κατάλαβα. Πιστεύω ο Μαουρίτσο μπορεί να είναι και λίγο καλύτερο. Λοιπόν, από αυτόν. Πού θα πάει. Λέει. Δεν μπορεί να πάει. Ναι, ναι. Έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ και λέει mm-hmm. όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή η Ρεάλ. Το μπούλο. Το μπούλογλου. Λέω εγώ. Που δεν είμαι τίποτα φυσικά. Και το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι και μία assist, κύριε Τρέγια. Mm-hmm. Σκέψου, είναι Τετάρτη. Παίζει το Σάββατο πάω Κάρις, όπως νομίζω και στο πρώτο γύρο, έτσι. Mm-hmm. Και δεν ασχοληθήκαμε σχεδόν καθόλου. Ασχοληθήκαμε καθόλου. Θέλω να σου πω. Ναι, ναι. Θα τον πάρουμε το φίλο. Ναι. Θέλω να πω ότι εντάξει, οι εποχές του που το Άρης ΠΑΟΚ. Το Άρης ΠΑΟΚ ήταν το ναι. παιχνίδι που καθόριζε τον πρωταθλητή. Σίγουρα δεν υπάρχουν, αλλά πήγαμε και στο άλλο άκρο. Καθόλου δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι, παίζει Άρης ΠΑΟΚ και είναι καθαρά ένα παιχνίδι απλά ναι. γοήτρου. Έτσι, τίποτα περισσότερο. Διότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι στα μαύρα του στα χάλια. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι πολύ πιο ψηλά στην βαθμολογία. Δεν εντάξει, πολύ πιο ψηλά αυτό. Δεν είναι. Είναι πιο ψηλά βέβαια από τον Άρη μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες που έκανε ο Άρης στο μπάσκετ. Εντάξει. Πάντως, πραγματικά, εμένα, πέρα από την καζούρα που κάνουμε μεταξύ μας και με τους φίλους ακροάτες, με στεναχωρεί το γεγονός ότι δύο ομάδες, δύο σοάρες μπασκετικά. Που πραγματικά μεσουρανούσε στη δεκαετία 80-90 και παραπάνω, με πάρα πολλούς τίτλους κτλ. Και ο ΠΑΟΚ και οι δύο έχουν πάρει χώριους τίτλους, ο Άρης πολύ περισσότερους, ο ΠΑΟΚ λιγότερους. Έχουν φέρει ευρωπαϊκές κούπες στην πόλη μας. Έχει ακουστεί η Θεσσαλονίκη, έχει δοξαστεί η Θεσσαλονίκη ευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά από Άρη και ΠΑΟΚ. Έχουν φτάσει. Όχι φέτος, όχι σήμερα που μιλάμε, εδώ και αρκετά χρόνια σε αυτό το σημείο. Εμείς τους 45 πλάς που έχουμε φτάσει ναι, πρώτα ο Θεός. Εμείς περιμέναμε αυτό το μάτς, ρε φίλε, ένα μήνα νωρίτερα. Αν όχι ένα μήνα νωρίτερα. Ένα μήνα νωρίτερα. Φίλε Ζάχο, δεν υπερβάλλω καθόλου. Του περιμέναμε τουλάχιστον 15-20 μέρες πιο πριν. Καθόλου δεν υπερβάλλω. Δηλαδή γινόταν ο χαμός, ξεκινούσαν οι αντιπαραθέσεις, ξεκινούσαν τα στοιχήματα. Ξεκινούσαν οι ψευτοκαυγάδες, ξέρω εγώ έτσι. Όχι να γίνει κακό, ξέρεις το έτσι, ναι, άμπραβο. Τι... Ένα παλέ γεμάτο ναι. και να σε χωρίζει ένα σκηνή, δύο μέτρα. Και, έτσι. Και αστυνομική με το πηλίκιο. Έτσι. Ούτε έτσι. Με κράνη, ούτε με μάσκες, ούτε έτσι. Με δακρυγόνα, ούτε με τίποτα. Θα σε σκίσω, θα σε φτύσω φτού σου ναι. και θα σε κάνω και θα σε ράνω. Τις ανιψιάζω, τις σκιάσω, τις ξέρω εγώ. Ναι, το... ναι, ναι. Σε αυτό το, το έτσι το αλλιώς, ως εκεί, ως εκεί. Και να σου πω και κάτι. Και αν φτάναμε, δεν είναι κακό το πούμε, και αν φτάναμε στο σημείο να πλακωθούμε και στο ξύλο. Πέφτανε δύο χαστούκια, δύο μπουνιές, μισή κλωτσιά. Αν έβλεπες ότι τον έχεις τον άλλον και ξέρω εγώ γονατίζει, ναι, σταματούσες και έφευγες. Όχι μαχαίρια, όχι. Σταματούσες και έφευγες. Τον έλεγε, ναι, κατάλαβες. Α, μπράβο. Ένα λεπτό, για να μην ναι. τα κάνουμε κιόλα ότι τότε ήταν οι Άγιοι και τώρα είναι οι αλήτες. Και τότε είχε, αλλά ήταν μεμονωμένα πραγματικά περιστατικά. Φίλε, τότε άκουγες ένα άσχημο περιστατικό μία φορά στα τρία χρόνια. Ναι. Τώρα ακούς κάθε μέρα, ρε φίλε. Έχει ξεφύγει. Λοιπόν, πάμε στους φίλους γιατί γέμισε το τηλεφωνικό κέντρο. Καλησπέρα στον πρώτο. Καλησπέρα. Γεια σας, χαίρετε. Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς πάει. Καλά, ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή συντροφιά, καλή παρέα. Πολύ καλή, ρε παιδιά. Σήμερα με θυμήσατε παιδικές εκπομπές που λέγατε. Συγκινήθηκα. Το όνομά σου. Μαρίνος.
Μαρίνο, ποια από αυτά που είπαμε σε συγκίνηση. Αυτά που λέγατε για τα παιδικά, ας πούμε, γιατί και εγώ είμαι λίγο μεγάλος. Για τον Μπόλεκ και Λόλεκ. Προφανώς, Μαρίνο, προφανώς δεν είδες, λέω, δεν είναι κακό να το πούμε, δεν κάνουμε και διαφήμιση. Δεν είδες τις δύο εκπομπές της Τρίτης, το βινίλιο. Δεν τις είδες. Κοίτα, υπάρχουν στο διαδίκτυο, δηλαδή τις ανεβάζουν, θα είναι καλό να τις δεις, πραγματικά είναι απολαυστικές. Θα τις δω, ρε παιδιά, έτσι συγκινήθηκα. Έτσι αυτά που είπατε. Τέλος πάντων. Ναι, είναι πολύ ωραία. Εντάξει, συγκινήσει γιατί θυμάσαι όπως και εμείς τα νιάτα μας στην παιδική σου ηλικία, δεν θα θυμάσαι. Λογικό. Να γυρνάμε κατά πίσω. Είναι πολύ ωραίο να γυρνάμε έτσι κατά πίσω. Και είπε και ο Τάσος για που πήγε σε μια κατασκήνωση που ήταν στη Σαγκή και εγώ είχα πάει πιτσιρικά. Ναι, στο Φάρο. Ελαφίνα, ρε φίλε, λεγόταν το μέρος που εκεί μας πήγαιναν. Όχι, εγώ δεν είμαι από Θεσσαλονίκη. Από Αλεξανδρούπολη παίρνω. Είχαμε και εδώ κάτι τέτοια και πήγα. Και θυμήθηκα τώρα και εντάξει. Νομίζω, εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε κατασκηνώσεις, αλλά νομίζω κατασκηνώσεις υπάρχουν και τώρα, έτσι. Δεν νομίζω να μην υπάρχουν. Αν δεν απατώμε η Ελαφίνα, υπάρχουν. Αν ξέρει κάποιος. Δεν ξέρω για την Ελαφίνα. Γιατί περάσα πολλά χρόνια. Πρέπει να είναι κοντά στις Μουργιές, στο Κιλκής. Σίγουρα υπάρχουν και τώρα. Αν θυμάμαι καλά. 100% υπάρχουν και τώρα. Εκεί είχα πάει. Ξεσκίστηκα στην εξομολόγηση και στη. Υπήρχε εξομολόγηση εκεί πέρα. Υπήρχε. Αλλά ήταν καλά. Ωραία ήταν. Δεν το ξανά έκανα. Εντάξει, πρόλαβες αστυνόμο Σαΐνη? Πώς δεν πρόλαβα. Σαΐνης είναι και πιο μετέπειτα από αυτά που είπαμε. Μια σειρά μυστηρίου στην τηλεόραση έτσι, αλλά δεν θυμάμαι επειδή ξεχνάω πρωταγωνιστές ή ο άνθρωπος δίχως πρόσωπο. Θυμάμαι καθόμουν και βλέπω. Ο αόρατος άνθρωπος, η βιονική γυναίκα, ξέρω εγώ ποια. Πω. Ο αόρατος άνθρωπος που έβγαζε το και ήταν αόρατος. Έφυγε. Στο Βελίδιο είναι. Τέλος πάντων. Έλα ρε Μαρίνο, για το Μαξιού. Για το Μαξιού. Θα κάνεις αναστροφή και θα έρθει πίσω. Τι να κάνουμε. Έτσι, πέρασαν τα χρόνια όμως, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μεγαλώσαμε τώρα, εντάξει. Μαρίνο, πού μας ακούς? Από αυτό, από Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη, έχεις ξαναπάρει, το θυμάμαι το Μαρίνο. Ωραίος. Έγινε ρε Μαρίνο. Ωραία, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Η Αναστασία στέλνουν τα άσχημη, λέει, είπα να ασχημίνω λίγο την εκπομπή σας, φιλιά στον Τάσο. Στον Τάσο, φιλιά σε εμάς τίποτα. Να είσαι καλά ρε Αναστασία. Φιλιά, έτσι είναι αυτά, οι συμπάθειες φαίνονται. Η καλή της ήταν τώρα. Ποια? Η καλύτερη της. Γιατί? Φεβρουάριο, ρε φίλε, με τη μάσκα δεν φαίνεται. Μπουχουφάτιν, καλά σε εξηγήθηκε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλά σου εξηγήθηκε. Μπράβο. Παρακαλώ. Στον επόμενο. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Τι κάνω. Γεια σου Γιώργος από Χανιώτη. Ναι. Τον μπερδεύω τη φωνή με τον Τάσο. Καλά, από χθες μας είπε Σάκη να πούμε. Και 5-0 τον. Σάκη, ρε, όχι Άκη. Τον πεθαμένο μας είπε Σάκη. Έλεγα τον Πρίτα, κόλλησες δεν τρέγια. Τρεις φορές είπα σε ένα λεπτό Σάκη Πρίτα. Και σε είπαμε Σάκη σιγά. Σε ξαναβαφτίσαμε. Εντάξει, Σάκη σε είπαμε. Δεν σε είπα. Ναι, είναι σαν να σε λέω εγώ ρε φίλε Δόγκανο. Ναι, Ζάχος Δόγκανο. Δόγκανο, έβλεπες Δόγκανο. Πώς δεν έβλεπες. Ωρε φίλε Δόγκανο. Ζάχος Δόγκανο. Δόγκανο είχε μαλλιάρε, αφού δεν έχει μαλλιάρε. Έχει. Με 1500 ευρώ γίνομαι Bob Marley. Τι καλά, μην γίνει και εσύ, μην γίνει. Πώς δεν έχω 1500 ευρώ όμως. Καλά, πλάκα κάνεις. Με 4.000 ο Ρονάλντο άνοιξε κλινική μεταμόσχευση. Έχει μια ωραία τώρα που τα λέμε έτσι. Έχει μια φωτογραφία, προφανώς μπορεί να την είδε στο διαδίκτυο, αν είσαι του διαδικτύου. Έχει το Ρονάλντο. Τον Ρονάλντο της Ρεάλ και της Γιουβέντους, αυτόν τον Ρονάλντο. Τον έχει όταν ήταν 17-18 χρόνων να ξεκίνησε το ποδόσφαιρο και τον έχει τώρα. Και γράφει από κάτω μια πολύ ωραία τάκα. Δεν είστε άσχημοι, φτωχοί είστε. Κατάλαβες. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ σωστό. Δεν είστε άσχημοι, λέει φτωχοί είστε. Λοιπόν, εντάξει, εσύ είσαι ωραίος. Ναι, μην τρελαθείς. Ωραίος. Απλά έχουμε κοινικά θαυμάστριες. Δεν μπορώ. Τι να κάνω, δεν μπορώ άλλο. Ναι. Λοιπόν, ωραία ήταν άλλα παιδιά εκείνα. Όταν βγαίναμε στο γήπεδο τα λιβάνα, εγώ θυμάμαι τότε να πούμε πηγαίναμε, αλλάζαμε μυστήρα με εσάς, τα Εμπριόπουλα να πούμε, πήγαινα παρέα με πολλά δικά σπεδάκια να πούμε, αλλάζαμε μυστήρια, είχαμε μέσα όπως έλεγε και το φιλαράκι μου, Τάσο να λοιπά, ένα χώρισμα να πούμε, ωραία χρόνια. Ειδικά στο παλέ ήταν μεγάλες εποχές. Από 2.500 στήρια έπαιρνε κάθε ομάδα, εξαρτή του. Ποιος ήταν κυπεδούχος, ούτε ένας έπαινε από 3 Σεπτεμβρίου, άλλος εσύ από... υπήρχε το κράξιμο, υπήρχε τον Πινελίκη, υπήρχε να σε κάνεις, δεν ξέρω, δεν υπήρχε αυτή η αλητεία τώρα. Όχι, να να σου κάνει ζημία, να σου κάνει ζημία, να βρεθεί στο νοσοκομείο. Σήμερα νεκρούσε. Χτύπα ξύλο, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό, Ριζάχου, κατάλαβες. Στην Αθήνα νεκρούσε. Δεν υπήρχε αυτή εδώ η αλητεία. Τώρα θα μου πεις βέβαια,
δεν είχαμε τόσο έντονο το αλλοδαπό στοιχείο που έχουμε τώρα και έχει, και έχει σχωρήσει, έτσι. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής κατά κανενός, έτσι, αλλά προς Θεού έχουν δει και έχουν δει τα μάτια μας, γιατί μέσα στα γήπεδα μεγαλώσαμε. Στο Παλέντε Σπορ μεγαλώσαμε, στην Τούμπα μεγαλώσαμε, στο Χαριλάου μεγαλώσαμε, τώρα δεν πάμε βέβαια. Στο Καφτατζόγλιο μεγαλώσαμε, ούτε εκεί πάμε πολύ πολύ. Τώρα θα πηγαίνουμε τα τελευταία. Τα επόμενα 2-3 χρόνια προβλέπω ότι Καφτατζόγλιο θα είμαστε πολύ συχνά. Άκουτα, Ματζιούκι, πολύ συχνά θα είμαστε. Άκουτα, σου τα έλεγα, δεν ανεβαίνει. Μέχρι να γίνει νέα τουμπάρα. Δεν ανεβαίνει, Ματζιούκι, τα έλεγα. Έλα. Τάσο, άκου να σε πω να γελάσει τώρα. Πηγαίνω μαζί με το Γιουρκάκι τον Γαλανό, τον Αριανό που ήταν και μαζί με τον Νάτα. Πηγαίναμε μαζί να πούμε και να δούμε με κύπελο. Τασούλη, έτσι. Με τον Τασούλη, ναι, φιλαράκι, ναι. Φιλαράκι, κολυτάρι. Πηγαίναμε να πούμε στο κύπελο να δούμε κύπελο Καφατζόγλιο. Ηρακλής Άρης 0-0, αποκλείστηκε ο Άρης. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που έφαγα κλωτιά να πούμε στο σβέρκο και στο πόδι. Που έκλαιγα να πούμε, αδελφέ, να πούμε 15 μέρες έκλαιγα. Χόπι χωρίς να κάνω τίποτα. Πήγαμε μέσα και μας κοπαλούσαν να πούμε. Το πρόσωπο που έξιζε, ρε φίλε, έχω φάει τις γκλοπιές της αρκούδας στη Γενέβη, στο Παρτινουάρ. Πάω Ξαραγώσα. Στον τελικό, τότε που φέραμε το πρώτο. Το πρώτο ευρωπαϊκό, δεν το πρώτο ευρωπαϊκό, ναι. Είχα βάλει στοίχημα με έναν Αριανό. Δουλεύαμε τότε στον Κυραλέκο, στον Ιδραυλικό, στον Βολίζο, στα Μετέωρα. Κάναμε οικοδομές. Φλόρο το λέγανε. Αριανός τρελός, γνωστός Αριανός πρέπει να είναι αυτός. Ξανθός, κλασική μούρη Αριανού, ξέρεις τώρα, ναι. Ναι. Μάκης Φλόρος. Ώρα του καλή. Απλώς επίθετο ήταν. Ναι, έχω να το δω πολλά χρόνια. Ωραία, και δουλεύαμε μαζί. Και με έχει πρίξει τα σκότια, θα σας ξεσκίσουν οι Ισπανοί, θα σας σκίσουν, θα το χάσετε. Βάζετε, το λέω, το βδομαδιάτικο στοίχημα. Τότε ήταν 13-14 χιλιάρια πέραμε δραχμές, βδομαδιάτικο, 15 κάπου εκεί. Ναι, γιατί το εισιτήριο στο Παρτινουάρ στη Γενέβη είχε 6.000 δραχμές τότε που πήγαμε, στο τελικό. Πανευρωπαϊκό. Τελικός κυπέλλου και πέλλου. Μπράβο. 6.000 δραχμές. Και το βάζουμε το εβδομαδιάτικο. Πάω εγώ. 2 μέρες. Ξέρεις, το περούσαμε. Έπρεπε να περάσεις, Γιώργο, την παλιά Ιουγκοσλαβία. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Όχι τώρα. Τα δύσκολα, τα δύσκολα. Μοντενέγκρο, Κροατία, Σλοβενία κτλ. Σε σταματούσαν στα διόδια και συζητούσαν και χρήματα. Όχι στα διόδια. Σταματούσαν τα ζάσταβα. Τα ζάσταβα είχαν, τα 600, αν θυμάστε. Που είχαν πίσω θηρίδες για να ζεσταίνει τη μηχανή. Σταματούσαν οι τσιμπά με τα ζάσταβα, τα λεωφορεία και οι λεωφορεατζίδες οι οδηγοί. Είχαν κούτες Μάλμπορο. Αυτό τι σου είπα. Και είχαν τζόνι και δολάρια. Τι σου είπα. Λοιπόν, λεφτά και ουίσκι και τσιγάρα θέλαν. Και τι έλεγα. Και πάμε, ρε φίλε, όμορφα, ωραία. Τότε περάσαμε την Ιουγκοσλαβία, περάσαμε Ιταλία, περάσαμε Μπρέσια, Αόστα, βγήκαμε λίγο Γαλλία, εκείνο το τούνελ 14 χιλιόμετρο περνάς, βγήκαμε Λοζάνη. Πες τι έγινε με τον Αριανό, ρε, άστε, ναι, Λοζάνη. Ναι. Και καπάκι Γενέβη. Τελειώνει το μάτς, παίρνουμε το ναι. Μαστραπά ναι. Και τον είχα υποσχεθεί, αν θα πάρουμε, λέω, το κύπελο, ναι. Θα με δεις, λέω, μέσα στο κύπελο, στην κάμερα, θα σε πω. Ναι. Δεν μπορείς να μπεις όμως στο κύπελο. Υπάρχει διπλή σειρά κρανιοφόρων, ναι, με τα μπλε κράνη, το με τα μπλε κράνη που είναι αγκαλιά, έτσι, κοίταξε με, ναι. αγκαλιά, διπλή σειρά. Ασπίδα. Από την πλευρά μου στον Παοξίδο. Ήταν 7.500-8.000 έπαιρνε το γήπεδο. Οι Ισπανοί ένα πεταλάκι έκανε. 8.500-8.000 έπαιρνε το γήπεδο και ήταν 4.500 εμείς και 3.500 αυτοί. Όχι, αλλά τόσο πολύ δεν ήταν αυτοί. Άκου να σου πω τι έγινε. Δεν ήταν αυτή τόσο πολύ. Τους πήραμε τα εισιτήρια, ρε Παξιμάδη. Αυτό σου λέω, λιγότερη τα βρήκε. Τους πήραμε τα εισιτήρια εκεί. Δεν το ίδιο λέμε, βρε ούφο, σου λέω, λιγότερη ήταν. Αυτή ήταν γύρω στα 1800 άτομα. Τι σου είπα τώρα. Και όλοι, ναι. Και πηγαίνω από τη βγαίνω έξω από το γήπεδο. Λέω, δεν μπαίνω, βλέπω. Έμειναν έξι. Και πήγες από την πλευρά αυτή. Πάω την πλευρά γιατί είχα πάρει και ένα κασκόλ Σαραγώσα το μισό. Το μισό. Έκανε εξυπνάδα. Και βάζω το Σαραγώσα, εγώ δεν με. Και μπαίνει μέσα. Και μπαίνω μέσα, με κοιτάνε στεναχώρια. Εγώ να κάνω έτσι να πιάνω το κεφάλι μου. Και λες από όσο γήπεδο. Ναι, να μιλάω, να πιάνω τα μούτρα μου, ξέρω εγώ. Έκανε προσποίηση. Ναι, τι να κάνω. Και βλέπω έρχονται τα πανηγύρια. Από εκεί μεριά οι αστυνομικοί με τα μπλε κράνη ήταν πιο αραιωμένοι. Λέω μπαίνω. Μπαίνεις με τη Ζάγκλορ Βαντάμ και τρώσε τα σουτίδια. Πηδάω, φιλαράκι.
Και φεύγει ένα ναι. από τη μια μεριά και ένα από την άλλη. Και αρχίζουν ναι. πάταρα κιούταρα. Πάτα σε μπλάτ. Ναι. Και να το δείχνει η R3. Να το βλέπει η μάνα μου, να το βλέπει η αραβωνιαστικιά ναι. μου τότε. Ναι, μόνο ναι. στην R3. Τη V100 και η R3 τότε. Σε ζωντανή μετάδοση. Πάτα κιούτα, πάρτα κιούτα. Πάτα, ναι. Βλέπω τον Μπρέλεβιτς. Ναι. Τον Μπρέλεβιτς. Μα, ναι! Βγάζω το κασκόλ, το βάζω. Ναι. Τον αγκαλιάζω, το φυλάω δίπλα ο Βεζιρτζής. Είχαν ξεκινήσει μέσα τα πανηγύρια και αυτά. Και πήγα, είπα κάτι στον Μάκη. Δεν λέγεται. Ναι, ναι. Δεν ήταν βρισιά, αλλά δεν είναι. Ναι, 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 ναι. Ναι. Το 21 χρόνο. Το Μαδιάτικο το πήρε. Το πήρα. 21 χρόνο. Δηλαδή τέτοια φάση γινόταν, ρε φίλε, εκείνη την εποχή. Μετά από τα απομνημονεύματα του κύριου Τρέγια, πάμε. Έχω πολλές ιστορίες να σου πω. Ερώτηση τελευταία για το φλαράκι μου, το Ζαχούλη. Ακούω. Ζαχό. Ναι. Θα τον δώσετε το Μπέλεθ στον αδελφό σωματείο. Θα μας δώσουν 2 εκατομμυράκια, δικό σου είναι. Δώσε εσύ 3, να τον πάρεις εσύ. Τι να δώσεις 3. Δεν το κάνω εγώ αυτό. Τι το κάνεις αυτό. Δεν το κάνω εγώ αυτό. Γιώργο, καλώς είναι. Δεν το κάνεις. Δεν σ' αρέσει ο καλό. Καλώς είναι, Γιώργο. Καλώς είναι. Εντάξει. Εγώ άλλο θέλω να αποστάσω. Αυτό που θέλεις, γιατί κατάλαβα ποιο λες, δεν είναι του Άρη. Ελεύθερος θα είναι. Γκαρσία, αυτό θέλω εγώ. Άμα μπορείς, πάνε συνέχεια και πάρ' τον. Έφυγες, Γιώργη. Να σε καλά. Καλή να παιδιά. Να σε καλά. Πάμε στους 2 πριν τον break. Γιάννη, μην πάρεις άλλους, θα πάρουν οι επόμενοι μετά τσίνια. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, αν περίμεναν οι φίλοι. Εντάξει, καλά. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Πάμε στον μεθεπόμενο. Εντάξει, στον τελευταίο. Για χαρά. Για να γίνει το διάλειμμα. Έλα, φίλε. Πέσαν όλοι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Βέλεθ είναι πολύ καλός. Και εγώ έχω πει, άμα θέλεις ιστοριούλες, άμα... Πούμε, ναι, ο Βέλεθ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σαν παίκτης. Εντάξει, δεν είναι μόνο καλός αμυντικός, το βασικό είναι ότι μπορεί και προωθεί και την μπάλα. Είναι βασικό για αμυντικό, εντάξει. Μπορεί να είναι καλός αμυντικός και άλλοι να είναι καλή αμυντική. Μπορεί και τη δίνει σωστά την μπάλα και την πηγαίνει μπροστά. Είναι και υπάκους. Εντάξει. Είναι. Υπάκουος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι στον γκολ του Ποντέσε, τι ωραία κλάτς. Ναι. Χτύπησε στο πόδι, έκανε σπόντα και μπήκε. Μα αυτό είναι να είσαι μεγάλος ποδοσφαιριστής. Τουλάχιστον δεν άνοιξε σαν βεντάλια όπως είχε ανοίξει εκεί το κέντρο. Σαν βεντάλια. Με τον Παναθηναϊκό που πλάσαρε πάνω από τον ευρώντιτο Χαλκιά. Ο μεγάλος αυτός μπαλαδόρος, ο Καραγκούνης, και έβαλε ένα γκολ, μιλάμε, άνοιξε. Τελικά αποφασίστε, ρε παιδιά, ποιο ήταν δοσμένο. Ναι. Ήταν φιλικό αυτό με τον Βαζέχα, με τον Λιζαντέμπε ή αυτό με τον. Άλλο μάτς είναι. Ποιο ήταν, ναι. Καλά, με τον αυτό λέω ότι είναι άλλο μάτς. Τίποτα. Απλά έκανε ο Παναθηναϊκός σε 8 λεπτά 18 τετατέ. Άλλο θέλω δεν να πω. Ναι, γίνονται αυτά. Το γκολ πότε μπήκε, Ζάχου. Στο 91. 93. Ε, ναι, εντάξει. Προσπαθούσαν από το 84 που κάνανε 12 τετατέ. Τα χάναν. Γίνονται αυτά. Ένα μάτς επιλήψιμο δεν το αφήσα πάει στο 93. Έτσι λέω εγώ. Δεν το ρισκάρεις. Γιατί μπορεί να με βγει. Μου χούξει. ένα μάτς δεν το αφήσει να πάει. Το τελειώνεις. Μα προσπαθούσα σου λέω. Δεν τα βάζανε. Το τελειώνεις κοντά στο 70. Μετά το 2-1 που γίνει το 3-1. Ναι. Με κόντρα στο παιχταρά στο Βέλεδε και το τελειώνεις. Γιατί δεν έγινε 3-2 μετά. Γιατί έγινε 4-1 τα γενέθλια. Έπρεπε να ξεκούρασαν τα παιδιά. Χρόνια πολλά. Αγάπη μου γλυκά. 4 γκολ με 7 τελικές. Ούτε καν ναι, κουραστήκαν. Ούτε σεξ καν να κάνανε, πιο ναι. πολύ θα κουραστεί. Εντάξει, βέβαια. Μπορώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός κουράστηκε με τον Πάοκ, τα έδωσε όλα. Έχεις ένα δίκιο, το έχεις. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ενώ ο Ολυμπιακός είναι ούτε καφενείο Ζάχο, που δεν μπορούσε. Ούτε ο Παναθηναϊκός. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι 8-1 και φάνηκε περίεργο που πιέζει τον Άρη. Άκουσε λίγο γιατί εμένα προσωπικά μου μπήκαν κάτι λίγο ψήλοι στα αυτιά. Είδα δύο ψήλους εδώ πέρα. Για ποιο λόγο. Εγώ σου είπα κιόλας ότι αν θα κερδίσει ο Άρης μέσα στον Ολυμπιακό ή αν θα πάρει σχή. Κερδίζει τακτικά ο Άρης Ολυμπιακό. Εγώ θα το πανηγυρίσω. Θα είναι από τις λίγες φορές. Γιατί. Γιατί θα μου δίνει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Έτσι. Ναι, θα ήμουν πιο άνετος, παιδί μου. Δεν θα περίμενα τον Πανετολικό, ρε φίλε. Να σκάσω. Γιατί άμα έχανα στον Πανετολικό, δεν θα ήταν 4 βαθμοί τώρα. Δεν θα ήθελε 5 μάτς. Εγώ λέω μια κρυάδα θα την τρώγαμε. Άλλο τώρα στα 5 μάτς να έχω 7 πόντους απόσταση, 8 στην ουσία. Το άλλο να πει. Και άλλο να είχα 4. Ό,τι θέλω εγώ να πω. Δεν με πείσει. Το άλλο να πει. Και κλείνουμε με αυτό να πάμε στο διάλειμμα. Που είναι και double το διάλειμμα. Λοιπόν, double. Θα πάρω φέτος.
Double θα το δούμε. Μην λες πολύ πολύ τον double, γιατί ελπίζω όχι. Σε πιάνουν στενάχωρες σκέψεις, Ζάχο μου. Οι ελπίδες μας είναι οι λίγες. Είσαι η ελπίδα μας, πίδα μας, πίδα μας. Και μετά στην ΑΕΚ. Έτσι. Εκτός αν και κάθαμε και Μπραζιλία. Ζάχο βλέπω να το σηκώνουν τον double φέτος. Ζάχο. Δεν λέτε και αυτός είναι τώρα με τον Άστον. Αυτός έρχεται να πάθει κακό, ξέρεις ποιος. Ποιος, όχι, εντάξει, λακία του είναι αυτό. Λοιπόν, λέω ότι παρότι την καλύτερη χρονιά της ιστορίας, όντως δεν υπάρχει καλύτερη χρονιά από αυτή, έτσι δεν είναι. Ένα παιχνίδι που λες και εσύ, που εντάξει δεν είναι να πω προς τιμή σου, το λογικό λες, αν και χάσεις τον Πειραιά, έτσι. Ένα μάτς που έπρεπε να το χάσεις με βάση ευκαιρία. Έπρεπε. Αν είχε, δηλαδή αν αυτό το μάτς σου είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή η διαφορά σου με τον Ολυμπιακό θα ήταν ένα πόντο, το ξέρεις. Ένα βγάλε τρεις από μένα, τρεις από αυτόν. Ναι. 7. Βγάλε 3 από σένα, 4. Βάλε 3 από σένα, 1. Ένα πόντο θα ήσουν. Αυτό σου. Ναι. Δηλαδή η διαφορά η μεγάλη είναι αυτό το μάτς. Γιατί αν με κέρδισε την Τούμπα, δεν θα ήμουν ένα πόντο πάλι. Όχι, 4 θα σου. Αν σε κέρδισε την Τούμπα. 7 μείον. Ναι, ήταν διαφορά τότε. Ναι. Α, όχι, σου. Καλά λες. Καλά, έτσι, ένα θα ήταν. Βγάλε 3 από σένα, βάλε 3, ένα θα ήταν. Αλλά στην Τούμπα όχι, δεν ρε, ήταν καλύτερο. Όχι, ρε. Ένα θα ήταν πάλι. Τότε έπαιξαμε στην Τούμπα ήταν 7 βαθμοί διαφορά. Όταν έπαιξε 9 ήταν. Μετά με τον Άρη έγιναν 7. Όταν έπαιξαν, ναι, ήταν, έχει σχέση, ήταν 9. 9. Εάν κέρδιζε, θα ήταν 6. Τρεις θα ήταν. Τρεις θα έπαιρνε, ρε φίλε, δεν θα είχαν εγώ τρεις. Δεν θα φέρουν τρεις από μένα. Δεν προσθέθηκαν τρεις από σένα που κέρδισες. 6 ήταν όταν. Πριν παίξω, ρε, με τον Ολυμπιακό, πώς ήταν. Πριν παίξει 6 ήταν και πήγε 3-9. Και 3-9. Ναι, ωραία. Τρεις θα ήταν. Ναι. Άλλο 3, άλλο 7. Αυτό λέμε. Τρεις θα ήταν. Αυτό λέμε. Το πρώτο, εγώ άσου στην Τούμπα και έρθει εσύ ο καλύτερο και έρθει. Αλλού ήθελα να καταλήξω. Αλλού ήθελα να καταλήξω. Ναι. Δεν μ' άφησε. Ότι η διαφορά ποια ήταν. Ότι όταν έπαιξε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ήταν σε φθήνουσα πορεία. Ναι, και... Αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Ούτε είχε κάνει καμιά εμφανισάρα με καμιά άλλη ομάδα όπως έκανε ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Προς έκπληξη όλων μας. Όλων μας, ρε φίλε. Εγώ δεν είδα τέτοιον Άρη φέτος. Ξανά. Να είναι λυσασμένο, να είναι παθιασμένο, να είναι διαβασμένο. Να δίνει ρεσιτάλ προπονητικής. Έτσι, μπράβο του. Ρεσιτάλ, αυτός που έχει τα βάνε την έκτη θέση χαρά, και φέτος κάνει την υπέρβαση. Τέταρτος θα βγει. Ναι, κατάλαβες. Θα δικαιωθεί και ο Μπουγάτσας. Ναι, γι' αυτό είναι. Περιμέναμε εμείς κάτι διαφορετικό και λέγαμε ότι μπορεί αυτός ο Άρης ναι. που έπαιξε πολύ καλά στην Τούμπα, που ξέσκησε και την ΑΕΚ στο καπάκι, ναι. μπορεί να πάρει, το λέγατε κι εσείς. Και εγώ το έλεγα. Σε αυτό τον Ολυμπιακό που κέρδισε τον Απόλλων Σμύρνης. Δεν πρέπει να καταλάβω πώς θα χάσουμε. Σε αυτό τον Ολυμπιακό που κέρδισε τον Απόλλων Σμύρνης 1-0 στο 93 με τον Μάνο. Ναι. Λέω εγώ ότι αυτός ο Άρης που ερχόταν με φόρα. Αυτό ήταν ένα γύρο πίσω μου. Ναι, μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Αλλά δεν υπολόγισα ούτε γνώριζα ότι είναι τόσο μεγάλοι επιστήμονες. Ναι. Που στα γενέθλιά τους ναι. κανόνισαν να παίξουν να με ένα σωματείο που έχουν άριστες σχέσεις. Λοιπόν, πάμε στο διπλό. Τα έχουμε απαντήσει 1500 φορές. Πάμε, δεν θα βγάλουμε άκρη. Πάμε στο διπλό διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Το 23-10-287 και 3 οκτάρια θα είναι πάλι δικό σας, όπως και το 69-45-287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, το 54-526. Γιάννη, πάμε επί το έργο, δε φίλε. Μάλιστα η γλώσσα μου. Εγώ δεν το περίεργο δηλαδή με αυτό που έπαιξε. Εντάξει. Εντάξει. Έτσι, κοίτα, δεν ξέρω, έτσι το διάβασα, έτσι. Ναι. Δεν ήμασταν ναι. και μπροστά. Καλά εξηγήθηκε ο Άμρ. Ο Άμρ. Άμα είναι αλήθεια. Αυτό είπε και ο φίλος μου ο Κότσης. Ναι, ρε φίλε. Είναι, αυτών των συμπλεγμάτων είναι υπέρ. Η είδηση είναι ότι πιάσαν, λέει, πιάσαν. Τώρα, στα ναι. πράσα τον ναι, πιάσανε. Ναι, ναι, ναι. Λογικά αυτό εννοεί. Η είδηση που την αλίευσα κάπου την είδα το απόγευμα, ότι πιάσα λέει τον Ουάρντα με δύο γυναίκες στο κρεβάτι. Φίλε, είναι μοναδική απόλαυση. Ναι, όντως. Το έχει ζήσει. Το τι, τα απομνημονεύματα. Γιατί ρε φίλε, κακό είναι να το πεις. Καλά, μ' ακούν θαυμάστρες. Και, θα έχεις ένας λόγος να έχεις παραπάνω θαυμάστρες. Απομυθοποιούμε. Ένας λόγος να έχεις παραπάνω. Για να δεις ότι είμαι, για να δεις ότι είμαι, όχι. Δεν το έχω. Με γυναίκες δεν το έχεις ζήσει, με άντρες. Πού να φας τη γλώσσα σου, βρε κατσίκι. Πού σου να μου χάθεις. Είναι απίστευτη αίσθηση. Ναι. Να είσαι σάντουιτς, Να έχεις δύο γυναίκες στο κρεβάτι. Ναι. Τι λες τώρα. Και άμα είναι μία βασιλιάδου. Άμα είναι η βασιλιάδου η μία. Που τα εγκαταλείψαμε αυτά λόγω οικογένειας και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Και λόγω γύρατος. Και εμείς λίγο παλαιότερα, δεν περνούσαμε και άσχημα, δόξα τω Θεώ, καλά περνούσαμε. Είδες, μπορούσα άνετα να πω να κάνω τον τέτοιο, να πω ναι ρε και με δύο και με τρεις και με τέσσερις. Εσύ, επειδή είσαι κουνάβι μεγάλο. Είμαι. Κουνάβι. Μεγάλο κουνάβι. Μεγάλο κουνάβο είσαι εσύ. Λες ότι λέω ψέματα. Σαν το πρωινό το σπάνιο είδος που τρώει κορφλέξ στα 60 του. Ναι, τι εννοείς ότι είπα. Ναι, τον ασλαμά λέω, μην κοιτάς έτσι.
Εννοώ ότι λες ψέματα. Είμαι σίγουρος ότι λες ψέματα. Επειδή σε ακούνε οι σαλιάρες εδώ, οι άσχημες, οι όμορφες, οι θαυμάστρες, οι φίλες σου. Εντάξει, μία, δύο, τρεις. Τέσσερις, πέντε, δεκαοχτώ. Είμαι σίγουρος ότι σκέφτηκες, ναι, αφού δεν το ζήσε και πήγε 50. Τι πράγμα είναι. Γιατί να μην του δώσουμε τη χαρά να το ζήσει τώρα! Προσκυνώ, προσκυνώ. Ήταν μια έξυπνη, ήταν έξυπνο αυτό που είπε. Τέτοιος είσαι. Ήταν έξυπνο. Τέτοιος είσαι. Και απ' την άλλη όμως. Επειδή... Να προσφερθούν δηλαδή εθελοντικά. Απ' την άλλη, την κοπελάρα, την κουκλάρα στη δισκοτέκ, δεν πήγες τη μιλήσει. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά, αυτό να ξέρεις, μέχρι να πάρει σύνταξη θα σου μείνει. Θα μου έχει μείνει τέτοιο, την ψάχνω. Θα σου μείνει. Πού σε κοπέλα μου, την ψάχνω. Θα σου μείνει. Τη θυμάσαι άμα τη δεις. Βέβαια. Ε? Βέβαια. Την έβγαλε καμιά. Α, ναι, ναι. Ναι. Την αποτύπωσε στο μυαλό σου. Την αποτύπωσα με βίντεο. Έκανα βίντεο στο μυαλό, ρε. Κατευθείαν εσύ. Ναι. Ειλικρινά, αν ήμουνα εκείνο το βράδυ. Μαζί σου. Θα με έδινες δύο κλωτσιές. Δεν υπήρχε περίπτωση τουλάχιστον να μην τη γνωρίσεις. Ναι. Το πιστεύω, μπορεί. Δεν υπήρχε, σου λέω, πιέζεις, μία μπορεί, στο εκατομμύριο. Όχι να σε πιέσω. Ήμουνα και στο τρίτο ποτό, οπότε ήμουνα τρίτο έτσι ποτό, σε καλή διάθεση. Τρίτο ποτό όταν είσαι, ναι, σου δίνω δύο τεκίλες μπαμ μπαμ απανωτές, χλάτς βαντάμ. Ναι. Της κουδουνάς, μετά... της καταπίνεις, καπάκι σου δίνω και ένα ξύδι από αυτό που πίνεις με τη μία, Σπούτνι, όμορφα, ωραία, κατευθείαν, και να δεις τι ωραία λύνεται η γλώσσα. Ναι. Εφόσον κυκλοφορήσει λίγο αλκοόλ. Κατάλαβες. Ναι. Μετά, τέλος πάντων. Έγινε, τώρα δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Μετά θα φεύγατε. Θα πηγαίνατε για άλλο. Θα άφηνε την παρέα της. Θα πηγαίνατε για άλλο. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρακια. 69, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. Πάμε στο φίλο που είναι στην αναμονή. Πάμε στο φίλο, μην ανησυχείτε για το τροχαίο που είχε ο Βιερίνε. Είναι το φάγατε, ρε κουφάλες. Το παλικάρι έβαλε και την κολάρα, το ροκετόνι, την ντόμαχο, την Patriot που έριξε, το S400 που έριξε. Τώρα... το φάγατε με τα μάτια σας, ζηλιάρετε, ζηλόφθονε. Τι να κάνουμε, ρε. Έχουμε, έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον συμπαίκτη του Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλίας, που έχει την ποιότητα ως ποδοσφαιριστής να βάζετε τις γκολάρες. Το φάγατε με τα μάτια σας. Ρε. Αντί να πείτε να βάλει ένα γκολ και εμάς ο Γκαρσία, αυτός ο αδύνατος. Εμείς το φάγαμε. Ο Τσιλιβίδης. Ποιος τον έφαγε, ρε. Όχι, εγώ λυσάξατε εγώ στο. Βρε στο γκολ κάτω από το τραπέζι μπήκατε. Εγώ δεν το βλέπα, ρε. Ναι, εσύ πότε βλέπεις. Εσύ βλέπεις κοντρόλι γνώ πότε παίζει ο ΠΑΟ, ξέρουμε. Αλλά πώς γίνεται όλες τις φάσεις να τις ξέρεις τις αφιζητούμενες. Βλέπω τα highlight μετά. Α, που να σε δύο highlighter. Πανάδεμάσαι. Έλα, πάμε, πάμε. Εκπομπή κάνω, δεν θα πω την εκπομπή, δεν θα δω τα highlights. Κάμε δω το μάτς, τελειωμένο πρωτάθλημα. Ο Καρκαμάγκαλος. Έλα ρε φίλε, με τσάτσε τώρα, πάμε. Ναι, ποιος. Καλησπέρα. Έλα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου αν θες. Ο Αριστίδης είμαι, τι κάνετε ρε παιδιά. Καλώς τον Αριστίδη, σήμερα πιο ήρεμος είσαι σε βλέπω. Εσύ είσαι πιο ήρεμος, εσύ είσαι εντάξει τώρα. Έλα, είναι σε υπεδιέργεση ο Τριγιασάς. Δουλέψαμε υπογλώσσια, εντάξει. Έχω ερωτικό ίστρο, 34 χρόνια περιμένω να ξέρω από αυτό σου. Έχει. Εχθές δεν ξέρω, είσαι... Εχθές είχε λίγο ένταση. Εχθές είδες μία μικρή πτυχή. Μπουγάτσα κατάπιε. Μία μικρή πτυχή αντίδρασης του Τρέγια προ 15 ετίας ή δεκαετίας, πες στη Μαρμίτα. Εντάξει. Εγώ, έβλεπες τηλεοπτική Μαρμίτα, Αριστίδη. Όχι. Όχι, έπεσε παντόφλα άκουσα. Ένα όχο άκουσα εγώ πριν. Ένα όχο, μια παντόφλα. Μια παντόφλα ήταν στο 1,5 μέτρο από το μάγουλο. Πρέπει να ήταν καρατιά στον αυχένα και στο σκύψιμο πρέπει να ήταν σκαμπύλη στα μούτρα. Επειδή έπαιρνε από κινητό, από το κινητό της φίλης του. Γεια σου Αριστίδη, ξαναπάρα μας. Η χθεσινή εκπομπή είχε εκρήξεις και από τους δυο μας, δηλαδή και ίδιο κατάπιαμα από μισό μπουγάτσα, να πω την αλήθεια. Της κλίμακος Ρίχτερ 5,2, της κλίμακας μάλλον μπουγάτσα. Λοιπόν, 23-10-287-38, 69-45-287-38. Και πραγματικά έχω και μηνύματα από φίλους για αυτό που πιάσαμε τη δεκαετία του 80 και είπαμε πραγματάκια και φάνηκε ότι αγγίξαμε κάποιες ευαίσθητες χορδές όλων δικών. Όπου μας πήρε και ο, δεν ξέρω αν θα πάρει, είναι στο ταξί αυτή τη στιγμή. Παστινό μωρό, ξέβλεπες. Παπαδόπουλας. Ο Παπαδόπουλας. Γεια σου, ρε Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Ήρωας. Ήρωας, δε φίλε. Καλά με το βαθύλακο δεν μπορεί. Πώς αντέχει. Σύπασε κάποια στιγμή θα έρθω. Πώς αντέχει με τσαλτίδι, ρε φίλε. Και το άλλο το κουναβοκούναβο, το άωρα το κουναβοκούναβο αυτό. Κάποια άδεια. Ο μεγαλύτερος αντιπάωξης είναι από τον τσαλτίδι. Ο Σλάμας. Και αντιαριανός. Εμένα μου την είχε καρφώσει. Μα δεν είναι κακό. Και τον κατάλαβα ότι είναι κουναβοκούναβο από την τηλεοπτική Μαρμίτα.
Όταν είχε. Όταν κάναμε κανονικά εκπομπές. Ναι, μα και με, κάναμε και με τον Μάρκο. Κυνηγούσε τον Ίβιτ σαν παίκτη και τον Φερνάντο Σάντο. Ναι. Και σαν τον παίκτη. Σαν παίκτη στον Πάο, κρυφή. Σαν προπονητή, όχι. Σαν προπονητή, εντάξει, σαν προπονητή μετέπειτα. Ναι. Ωραίος, ωραίος. Στο πίκμα πήγε. Έλα μέσα, Νικό. Στο πίκμα, το πίκμα το προλάβει στο πίκμα. Καλά, εκεί δεν είχε μια. Νίκος Παπαδόπουλος, καλησπέρα Νίκο. Δεν είχε στην Αγία Τριάδα εκεί στα τελειώματα, τέρμα, μια κατασκήνωση στην έκκληση. Στην κατασκήνωση δίπλα. Μικρός είναι το παιδί, ρε. Δεν στην μεγάλο, εκκλησία, ρε, από πίσω, την κατασκηνώσεις. Δεν έχει τους αιώνες σου. Του πίκπα ήταν εκείνη. Υπάρχει ακόμα. Οι εγκαταστάσεις υπάρχουν ακόμα. Ρε κάπου σκορ τον έχεις ο Νίκο. Σταμάτα, ρε. Τέρμα για Τριάδα που έχει κάνει δύο ερημικά ταβερνάκια στο τέλος, κάτω παραλιακά. Τα ερημικά ναι, τα ο Μπουγάς πάει εκεί, ο Τάσος ο Μπουγάς πάει εκεί. Ο Μπουγάτσας θα πάει. Ταβερνάκια είναι, μετά έχει τις βαρκούλες πιεκεί, κουκουρούκου, νες μπρόχνες, αμάδες. Να μπράβο. Πριν από εκεί έχει εκκλησία και από πίσω είναι το... οι κατασκηνώσεις του πίκπα. Εκεί κουρεύτηκε ο Ζάτσι. Δεν μου λες, είναι αλήθεια. Αλλά πότε το προλάβεις, πότε γεννήθηκες. Το 91 που πήραμε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελο που φέραμε στην πόλη μπασκετικά, το ΒΕΡΟΠΑΟΚ. Αν το ξέρεις, το κύπελο κυπελούχων με τη... Τι γελάς ρε, καρτούν. Ξέχασα τι ήθελα να πω. Φέραμε το πρώτο ευρωπαϊκό που το έχεις πει 30 φορές. Κάτι ήθελα να πω για το 91 τώρα. Τι να πει για το 91, ψέματα θα ήταν. Όταν τα ξεχνάς είναι ψέματα, Νίκο. Ξέχασα, κάτι ήθελα να πω. Άστον. Κάτι ήθελα να πω, το θυμηθώ και να το πω. Είπα στην όμορφη ρέξα, έβλεπες, μικρός. Εντάξει. Λάση. Όχι. Στην όμορφη σαΐνη, πρόλαβες. Τι λάση. Ήμουν απογευματινός στην Τούμπα όταν έμενα. Έτσι, έβλεπα, έφυγα το σχολείο, έπαιρνα γύρω. Ναι. Το ένα και ένα πάνω στην Τούμπα έχει κλείσει χρόνια. Ναι. Και πήγαινε με παρέξα. Σπορτ Μπίλι. Δεν έβλεπες Σπορτ Μπίλι. 28 σε λέει, τι σπορμπίλι να έχει δει, 28 είναι το παιδί. Μάγια η Μέλισσα. Αντε, κλείσανα. Για Μάγια η Μέλισσα. Μάγια η Μέλισσα έπρεπε να βλέπει, ρε φιλαργιανάκι. Πάμε στους δύο φίλους, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου και σένα. Ο Αριστίδης είναι. Έλα, Αριστίδη. Έκλεισε γραμμή. Καρατιά έφαγες, λέει, έτσι λέει αυτό. Κοίτα, για τις μελανιές μολυβόνερο να βάζει, να ξέρεις. Το έκλεισε η γραμμή. Παντόφλα Μητσούκο να μην είναι μόνο. Η γραμμή καλά. Αλλά πριν κλείσει η γραμμή, ακούστηκε ένα οχ. Ακούστηκε. Η αλήθεια είναι ότι ακούστηκε. Από την μπάτσα την κόρη μου ήταν. Να τη χαίρεσαι. Η γυναίκα μου έχει βαρεθεί να μου δίνει στα μάτια και δεν ασχολείται πια μάτια. Να χαίρεσαι την κουκλίτσα σου. Πόσο είναι. Δύο είναι. Οχ, το κοριτσάκι μου το όμορφο. Παοξάκι έτσι. 3,5. Τι φωνάζει. Και άλλη είναι 18. Στα 3,5 μηνών. 3,5 χρονών και 1,5 χρονών έχεις δηλαδή. Ναι, 1,5. Επιέσαι κανένα καφέ, σταμάτα να κάνεις παιδιά. Ρε. Ναι, τέλος εργοστάσιο. 18 χρόνια από 3, 18 λίγο. Ναι, εσύ. Έκλεισε εργοστάσιο, παιδιά, τέλος. Καλά, και εγώ έτσι έλεγα, ας το μην το ψάχνεις. Και έκανα και τρίτη. Όχι, έκλεισε γιατί μα εδώ πέρα κάτω. Και εγώ έτσι έλεγα, σου λέω, και μετά από 12 χρόνια έκανα και τρίτη. Γειτονάκι, άκου να σου πω, είμαστε μόνοι μας εδώ, δεν έχουμε βοήθεια. Ναι. Και τρώμε μεγάλο λουτί. Κατάλαβα, φίλε. Δουλεύει και η κυρά. Δουλεύει και η κυρά, Αριστίδη. Δουλεύει και η κυρά και είμαστε, γι' αυτό σου παίρνω και τηλέφωνο, είμαστε βάρδιες. Εγώ με τώρα βράδυ. Κατάλαβα, φίλε, είναι δύσκολο, εντάξει. Ελπίζουμε να είμαστε καλή παρέα, Άρη. Καλή παρέα είστε, παιδιά. Καλή παρέα. Λίγο ξεφεύγουμε από τις τσιρίδες, ξέρει ο Τάσος, τις τσιρίδες των κοριτσιών. Άστα, αλλά σαν τα κορίτσια δεν έχει αδερφέ, να ξέρεις. Για να δούμε. Δεν ξέρω ακόμα. Ότι ο πατέρας είναι, αλλά δεν ξέρω. Θα το καταλάβεις. Ο μπαμπάς με τα κορίτσια και η μητέρα με τα αγόρια. Μην το ψάχνεις. Αν αποφασίσεις πάντως να κάνεις γιο, σου πω το μυστικό, γιατί εγώ βρήκα την αιτία που έκανα μόνο κόρες. Δεν έβγαζα τις κάλτσες, ρε φίλε. Κάλτσες, έτσι, κάλτσες, το κλασικό. Το ξέρω, το ξανακούσεις. Το σουνού. Να σου πω, επειδή λέγατε έτσι για δεκαετία 80, δηλαδή εγώ είμαι 38 χρονών, είμαι λίγο πιο μικρός. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν θυμάστε την ομάδα Α. Ομάδα? Α. Όχι, τι ήταν αυτό, εγώ δεν αυτός είναι ο πυγμάχος που έπεσε στο Ρόκι, ο μαύρος. Α, ναι. Ναι, ρε. Μπράβο. Ναι. Φίλε, ρωτάς τώρα το Ζάχο αν θυμάται ομάδα Α. Ομάδα Β, ομάδα Γ, μπορεί να θυμάται. Ρεούφο, Αριανός είναι. Περίμενε λίγο. Γιάννη, βγάλ τον έξω από το στούντιο. Βγάλ τον έξω. Τάσο, άσε λίγο. Τον έδωσες ασίστ και σειρά. Ρε Αριστίδη, ασίστ για καλάθι και φάουλ τον έδωσες.
Ζάχο, Τάσο, θυμάμαι την ομάδα Α γιατί μου έχει μείνει το Α. Έχω πρόβλημα με την Α. Έχει μείνει, φίλε. Τέσσερα χρόνια ελπίζω. Δεύτερη ασίστ του δίνεις. Μην σκοράρει συνέχεια, μην του δίνεις ασίστ. Άστον. Αυτός αυτή και τα μυστήρια, η πεντάμορφη και το τέρας. Αυτός αυτή και τα μυστήρια, όντως. Και κάτι που αναφέρατε, αλλά δεν το αναφέρατε στα καλτήλια του 80. Για πες. Είδα το Άρης Πάοκ και το Πάοκ Άρης. Ναι, εντάξει. Ναι, έχουν σημαδεύσει δεκαετία του 80, έχεις δίκιο. Έτσι. Φίλε, ξέρεις τι πρόλαβα. Δεν θα το θυμάσαι εσύ. Τον Άγιο με τον Σάιμο Τέμπλαρ. Καλά, ναι. Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό. Χαβάη 5-0 με τον Μακάιβερ. Στίβ Μακάιβερ. Και τον Μακάιβερ, ναι, εννοείται. Ναι. Όχι, άλλο τα παιδεύσαι. Άλλο Μακάιβερ. Άλλο Μαγκάιβερ, άλλο Χαβάη 5-0. Χαβάη 5-0 και Μαγκάιβερ. Αυτό που βλέπεις τώρα υπάρχει σειρά αυτή τη στιγμή, Χαβάη 5-0, τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι άλλο. Εγώ το είδα τη Δευτέρα. Είναι πάνω σε αυτό που βλέπαμε τη δεκαετία. Τη Δευτέρα το είχε, ρε. Στο Κλεάνες Βικελίδης. Ναι. Έκανε, είπε και ένα υπερτουάρι, είπε και ένα. Δεν σου πω για τον Άγιο. Ζαχώ, και το Michael Knight έχουν βγάλει σε σειρά και τους Dukes. Dukes, ρε φίλε. Ναι, οι Dukes. Dukes, ναι. Πω, ρε φίλε. Την τρίτη που έρχεται, ναι. Η εκπομπή τους θα είναι πάνω στις σειρές, λογικά και ξένες φυσικά, έτσι. Σειρές ελληνικές και ξένες και παιδικά τα οποία σημάδεψαν δεκαετία του 80 στην τηλεόραση φυσικά και σίγουρα θα είναι. Παιδικά, Μπόλεκ, Λόλεκ. Το Λόλεκ τον έχω δίπλα μου, τι να το κάνω. Εγώ έχω τον Αντιρίξ. Άμα το δεις ίδιος είναι ο Αντιρίξ. Θα συμφωνήσει και ο Αντιρίξ. Ούτε ο Δημήτρης δεν ρωτάς τον Αντιρίξη. Άμα πεις να δεις το κόμικ τον Αντιρίξη ίδιος είναι. Και ξέρεις ποιο μοιάζει άμα το βάλω ένα ξαθό περουκίνι. Ξέρεις ποιο μοιάζει. Τον Κύρο τον Γρανάζι μοιάζει. Ναι αλλά είχε συνέχεια ωραίες ιδέες ο Κύρος ο Γρανάζι. Πεταγόταν ιδέα ο Γλόμπος από πάνω. Εγώ ποιο μοιάζω. Του Σπιρτούλη από τα Στρούμφ. Γι' αυτό ήταν. Μάλλον ο Γκρινιάρης είσαι από τα στροφή που μπουγάτσα τα λεφτά. Να μην κρατάω όλε τι γραμμέ, ρε παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Αριστείδη. Φιλιά στα κοριτσάκια σου. Να σε καλά. Εντάξει, είδες. Είδες, ξέσπασε χθες το παιδί, σήμερα είσαι ήρεμος. Δεν σου λέει ο Χρήστος. Τι λέει ο Χρήστος. Εγώ λέει είμαι ο απεσιότατος. Εντάξει, εσύ. Έντε να μου χάθεις. Μετά λες. Το ξέρουμε. Μετά λες το πρωί με έλεγες. Ναι, γιατί μου το λες αυτό, γιατί μου το λες αυτό, επειδή είναι με... Άντε, δεν θέλω να το πω τώρα, γιατί... Δεν θέλω να το πω, γιατί θα καταλάβουν και... Εσύ κατάλαβες, ξέρεις, αυτό το ούφο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Στον επόμενο, καλησπέρα. Εγώ είμαι απεσιότατος, ρε. Τώρα το θέλεις το κράξιμο. Το θέλεις το κράξιμο να σε κάνω να βγεις από το γραφείο μετά από 2,5 μήνες. Το θέλεις το κράξιμο. Αλλά είμαι υπεράνω. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έπεσαν και οι δύο φίλοι. 23-10. Θα το συνεχίσουμε ή θα το πάμε. Πώς το... Αφού δεν έχει τώρα τη γραμμή, ναι, κάνουμε το διάλειμμα των 9.30. Γιατί είναι 9.30. Να τελειώσουμε με τις υποχρεώσεις με τα διαλύματα. Και επανερχόμαστε. Πες τα νούμερα να πάρουν οι φίλοι. Το 23-10-287 και 3 οχτάρια. Όπως και το 69-45-287 και 3 οχτάρια. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και φυσικά για όσους κρυφακούτε. 20 λεπτάκια κύριε Τρέγια, λίγο παραπάνω, 21 λεπτάκια μέχρι το τέλος άλλης μιας εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Θυμάσαι αυτό. Το κορνάρισμα, από ποιο κορνάρισμα είναι αυτό. Για να μας πούνε φίλοι. Ένα... Όσοι είναι νομίζω 45+, θα το αναγνωρίσουν και εύκολα. Το αναγνωρίσουν. Για να δούμε. Έβαλες quiz. Άλλη μία. Άντε άλλη μία. 23, εύκολο 10, είναι. 23, ευκολάκι πρέπει να είναι. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Πάμε στο φίλο που είναι στην αναμονή. Καλησπέρα. Μην μου πεις δεν γνώρισε την κόρνα αυτή, ναι. Κάτσε, μπορεί να είναι μικρός. Έλα μικρό. Έλα, παιδιά. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά, φίλε, καλά εσύ. Μικρός είμαι, καμιά 50 τόσο είμαι. Εντάξει, για πες. Ποια είναι η κόρη. Δεν θα πω για την κόρη, δεν πάει το μυαλό μου. Για άκου. Όχι, εσύ. Δεν μπορεί. Εσύ την έχω ακούσει πολλές φορές, αλλά δεν πάει το μυαλό μου τώρα. Είναι να έχει πολύ. Εντάξει. Άστο, δεν πειράζει ο επόμενος. Ωραία, το βρήκε η άσκηση. Τι ήθελα να πω. Εσύ, Τάσο. Έλα. Ο Ζάχος τώρα έχει πιει 3-4 ποτά. Ναι, 3. Πρέπει να πιει κανένα δυο τεκίλες και μετά να πιει μονορούφι, έτσι.
μια και έξω το ποτό που έπινε. Έτσι. Και τι θα πάει να πει ρε φίλε να πούμε τώρα μετά. Κάνα τέτοιο. Μετά. Όχι. Σωστό, συμφωνώ. Λοιπόν, επειδή δεν το ξέρεις αυτό το κατεψυγμένο παξιμάδι. Τι λοιπόν. Να πει εσύ τώρα. Δηλαδή αληθή η γλώσσα του έχει την εντύπωση. Εννοείται. Εννοείται. Μα δεν θα. Την αληθή ρε. Αυτός άμα πει τρία ποτά. Πιει τις δυο τεκίλες και ένα ποτό ακόμα μονορούφι, θα πάθει πολιτισμικό σοκ, εγώ στο λέω. Με τη μία. Ευτυχώς δεν θα αναγνωρίζει τον εαυτό του. Ευτυχώς που βγήκε και ο Αριστίδης. Προς το καλό. Και το έκανε λίγο, το έσωσε γιατί γίνει το όχι, δηλαδή κόντεψε να τρακάρω να πούμε και τώρα. Δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούς και καλά. Εγώ άκουσα. Δεν ακούστηκε. Άκουσα. Είχα ησυχία μέσα στο αυτοκίνητο και τα άκουσα. Δεν ακούς και καθαρά, δεν ακούς και καλά ότι. Ως προς τι πήγαινε το ΟΧ. Λοιπόν, άκου τώρα. Λίγο λέγαμε για το τελικό στο Παρτινουάρ στη Γενέβη. Το ΠΑΟ Ξαραγώσα. Έκανε πολλά ΟΧ αυτός. Το ΠΑΟ Ξαραγώσα. Λοιπόν, είμαστε μέσα και είμαστε, ξέρεις τώρα, 21 χρόνια, είμαστε καλά ρε παιδί μου. Έχουμε πιει τα ουίσκια μας. Έχουμε πιει τις μπύρες μας, ξέρω εγώ, τα ξέρεις τώρα. Ξέρω, και εγώ στη Γενέβη τα ίδια. Και ξαφνικά. Και στο Μόναχο. Και ξαφνικά ρε παιδί μου, λέω το διπλανά μου, έτσι με βαριά φωνή ρε εσύ, ο Σαπουτζής δεν είναι αυτός. Ποιος Σαπουτζής δεν τρώει. Μου λέει μακάκα μη πίνεις άλλο ρε. Ναι, ναι. Λέω ρε εσύ ο Αντώνης δεν είναι. Στον Άρη που έπαιζε ρε. Ναι. Φωνάζει άλλους δύο και λέει πάρτε τον από δίπλα μου, βάλτε τον από την άλλη μεριά να κάτσει λέει. Αυτός λέει λάλησε. Κι όμως ρε φίλε το παοξάκι εκεί ήταν ο Αντώνης Σαπουτζής. Αντώνης Σαπουτζής που έπαιζε στον Άρη. Ήτανε στο... ναι εκεί ήταν. Όχι, κοίταξε να σου πω κάτι. Στο Παρτινουάρι ήταν. Ο Αντώνης, ο Σαπουτζής ήταν λάτρης του μπάσκετ, φίλε να πούμε. Και δεν έγανε ευκαιρία να πάει αντί ένα διεθνές παιχνίδι. Τελικό του δώσανε και κούτρα εισιτήριο και πήγε. Εμένα έτσι μου είπε. Δεν σημαίνει ότι επειδή έπαιξε στον Άρη ήταν και Αριανός, οποιοςδήποτε. Γιατί στον ΠΑΟΚ οι Αριανοί έχουν παίξει. Έτσι. Ρε Ζάκο, όπως σου είπα τώρα τι έγινε. Αφού μου είπε ο ίδιος. Ποιος. Όπως θα μπουν τις γούστανε μπάσκετ και πήγε και αυτά. Λοιπόν, η φίλη μας η Αναστασία βρήκε την κόρνα. Περιμένουμε κι άλλους να δούμε. Το ήξερα. Το έχω ακούσει ότι ήταν. Πάω ξύσεις από τις μικρός. Εντάξει. Και τι έγινε. Καλά. Μόνο γυναίκα. Όταν έβαλε αυτό, από το στόμα μου το πήρε. Όταν έβαλε το 1-2 μέσα στην τούμπα. Σαν τρελός πήγε στο κάνει. Ναι, αλλά έχει κάνει και κάτι ωραία πέναλτι πιο παλαιότερα. Πολύ εύκολα να ξέρεις. Όταν τα πέναλτι, τα βάζα τα πέναλτι. Τι λες. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Καλό 1-0 με γκολ του. Ανατροπές. Τον Καράμπελα τον κάνανε μήνυση που έσπασε το τζάμι από πίσω. 1-0 με γκολ του Σαμπουτζή με πέναλτι και στο Χαρλάο θυμάμαι. Βέβαια. Ο Αντωνάκης τα βάζει τα πέναλτι. Εντάξει. Δεν μας νοιάζει ρε φίλε πλέον. Πιο πολύ από εμάς πανηγύριζε. Μπορεί να μου δώσουν εμένα πρωτάθλημα και οι 11 και να είναι και παοξίδες. Εγώ το έχω πει αυτό. Να είναι και οι 11 συνδεσμοί του 2004 και να πάρω πρωτάθλημα. Καλά. Θέλεις Βέλεθ, Τάσο, πάρτονα. Καλός είναι. Ναι, καλός. Δώσε μας κανένα 1,5, 2, ξέρω εγώ πόσο θα ζητήσω. 1,5 με 2 πάρτονα. Αφού είστε άπλες, εσείς δώσανε. Εδώ έδωσες για το Κατζερίνι 1,5. Πρώτα το. Τι όμα, κάτσε γιατί μπερδεύτηκα, νόμιζα πάω ξύσε. Τι λέτε τρελός, ποιος είχε, γιατί δεν ρώτησα όνομα. Άκουσε γιατί σου είπα. Άκου λίγο. Με τον Καρτάς σου παίζαμε μπάλα μαζί στην Ξηροκρίνη. Στράτο είπε. Με τον αδελφό μου έπαιζε μπάλα στον box. Όχι στο box, στη γειτονιά, στο παιδικό εκεί. Στράτος είπε. Μαζί μεγαλώσαμε, ρε. Στράτος είπε. Σταύρος. Σταύρο. Μαζί μεγαλώσαμε. Σταύρο, ξέρει γιατί σε είπε παοξή. Η χρειά της φωνής σου και ο τρόπος που μιλάς είναι παοξίδικος. Σπάνια βλέπεις Αριανό να μιλάει έτσι. Να πάρε παράδειγμα τον Αριστίδη προλίγο. Σαν να έλεγε ειδήσεις στο Euro που αν ήταν. Το ηχόχρωμα εκεί. Κανένα βουλάκι θα ρουφάω την άλλη φορά. Από στροδοκάμιλο να πιάσει τόπο. Ναι. Ωραίος. Καλά τώρα σοβαρά. Αυτή την κόρνα δεν ξέρεις ποιανού είναι. Δεν το βλέπω. Μόνο γυναίκα το βρήκε, μόνο η Αναστασία το βρήκε. Και η Αναστασία εντάξει μπορεί να είναι ασχημούλα, αλλά είναι και πιτσιρίκα, δεν είναι. Γύρω στα 40 είναι, ρε φίλε. Δεν είναι πολύ μεγάλη. Έχω γίνει ρόμπα να πούμε, εντάξει. Ξέρεις τι μου θυμίζει η Αναστασία.
Ένα άρθρο που ευνοήθηκε ο Άρης, ρε φίλε, ηλικιακά. Κλείστον, κλείστον. Αυτό το άρθρο που πήγε η ομάδα μπάσκετ, του λέει. Αυτό είναι. Κλείστον, άρε, κλείστον να τον τάσω. Μιλήσουμε με την ίδια. Κλείστε με. Κλείστε με, για χαρά. 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Καλά, ούτε μόνο ένα το βρήκε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, 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 ναι. Και όμως, και όμως. Δεν γίνεται αυτό. Άλλη μία, πάρε, πάρε. Άλλη μία, 30 φορές το βάλε. Δεν γίνεται να μην δεν το ξέρετε, ρε. Έλα, φίλε. Με αυτό μεγαλώσατε. Ναι, καλησπέρα. Ναι, πρώτο. Αποκλείται να μας πεις νεανική φωνή. Ακούω. Τι νεανική, 60 χρονών είναι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όριμος ακούγεται, όριμος. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, είσαι, είσαι πάνω από 35 σίγουρα. Όχι, αποκλείται. Γιώργο με λένε, 30. Να, 30 είπα, ρε παιδιά, μόνο στοίχημα δεν πιάνει. Εντάξει, ρε, απίστευτο, ρε. Είναι οι ηλικίες που γουστάρεις, γι' αυτό. Πού να φας τη γλώσσα σου. Από νέα Σμύρνη. Από νέα Κρίνη. Για πες μου τώρα. Από νέα Σμύρνη. Από νέα Σμύρνη. Γεια σου, Σμύρνη. Γιώργος είπες. Φανατικός με την εκπομπή, Πανιώνιος. Γεια σου, Πανιώνιος. Από την παλιά Ορθόδοξη Μαρμίτα. Ωραίος. Για πες μας τώρα, και ηλικιακά δύσκολα να το ξέρεις. Αυτή η κόρνα που άκουγες από πού, από ποια σειρά είναι. Άντε, είπα και σειρά. Γνωστή μου φάνηκε, αλλά δεν θυμάμαι. Ξανά, πραγματικά την έχω ξαναβάλει τα τρέγια. Δεν τη θυμάμαι, μου διαφεύγει. Τώρα ξέρεις πως είναι στα αμάξι. Το ακούνε. Το ακούν, το ξέρουνε και δεν μπορούν να βρούνε να τι είναι. Αν δεν το βρούνε μέχρι τις 10 παρατρία θα το πω. Ναι, εντάξει. Ναι. Έπαιζε και μια ξανθιά κουκλάρα σε αυτή εντάξει, τη σειρά. Τώρα το είπες, ρε φίλε. Δεν το είπα. Πλες, το δεν το είπα. Δεν το είπα. Εγώ ξένη σειρά. Δεν είπα η Άγγελη του Τσάρλι, ρε φίλε, που έπαιζε. Ναι, τρεις ήταν. Πώς τη λέγανε την κουκλάρα. Φάραχ Φώσιν Μέιτζος. Έλα, ρε, πάμε, ρε φίλε μου, πάμε. Πώς τα βλέπω στα γιορτινά τη Θεσσαλονίκη. Όχι, βέβαια. Καλά πάνε οι ομάδες σας. Εντάξει, ρε Γιώργη, μετά από. Στα γιορτινά είναι ο ΠΑΟΚ. Εμείς γιατί να είμαστε στα γιορτινά. Καλά, δεν είσαι στα γιορτινά, ρε φίλε. Κοίταξε, να δει ο Άρης έχει κάνει καλό δεύτερο γύρο. Εσύ. Ρεσιά με τρελάνει. Ποιος είναι ο στόχος του Άρη, ποιος ήταν ο στόχος του Άρη. Για Ευρώπη. Δεν το πετυχαίνεις. Και το κύπελο ήταν. Δεν το πετυχαίνεις. Και το κύπελο αποκλειστήκαμε. Κάτσε ρε φίλε. Παράλογα λες τώρα. Τι πώς παράλογα ρε. Η Λαμία και η Τρίπολη στους ημιτελικούς. Τι παράλογα δεν ήταν ο Άρης στον ημιτελικό. Ρε Ζάχο. Έχεις 50 χρόνια να πάρεις. Συγγνώμη ρε φίλε. Άκου τι λέει. Άκου τώρα και εντάξει, εσύ... βέβαια θα μπορούσε να ήμουν και εγώ στον ημιτελικό. Φυσικά. Πέστα ρε φίλε. Φυσικά θα μπορούσα. Φυσικά. Θα μπορούσα. Ο μαχητικός. Όχι θα μπορούσε. Πες για τη σφαγή. Ποια σφαγή ρε. Θα τους φάγει. Και πιστεύω ότι θα ήταν και πολύ πιο όμορφο να ήταν και ο Ατρόμητος. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Σφαγή ήταν του Ατρομήτου από την ΑΕΚ. Σωστό. Στον πρώτο μάτσο το σφάξαμε. Βέβαια. Το σφάξαμε. Εντάξει, απλά πιστεύω και στην Τούμπα, δεν λέω πως δεν αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ σε κάποια σφυρίγματα, αλλά πιστεύω το καθοριστικό μπορούσε να μην το δώσει. Αλλά πιστεύω το φάγαν οι τύψεις. Ναι. Και το έδωσε. Για το πέναλτι λες το 26. Όντως. Ναι. Εκεί πιστεύω βέβαια, δηλαδή εκεί το βέβαια... μπορεί να το είδε και στο κρίσιμο σου λέει εντάξει άξω, να το δώσω. Εγώ τη βλέπω σφυρίζω. Εκεί είναι φυσικά καθαρό πέναλτι. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχει κάρτα. Είχε κάρτα αυτός πριν το πέναλτι. Σου πω τώρα κάτι φίλε. Όχι, πιστεύω, το δεν πέναλτι. Είχε, αλλά πιστεύω εντάξει όταν... ότι αν το έδινε. Όχι, γιατί λέει, αν θέλ... το έδινε ήταν και κόκκινη κάρτα. Συγγνώμη και λίγο. Τελείωνε. Συγγνώμη και λίγο. Ήταν και κόκκινη. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά. Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός. Εγώ θα σταθώ στο 112. Τι έγινε στο 112. Που θέλει 7-8 λεπτά να τελειώσει το ματς και ο ΠΑΟΚ θέλει 2 γκολ για να περάσει. Ναι. Και βρίσκει, τα, ναι, ψυχικά, εντάξει, βρίσκει ότι... τα ψυχικά αποθέματα με μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι της Νέας Μήνης του Πανιωνίου που στάθηκε εκείνη τη βραδιά μέσα στην Τούμπα. Ήταν φανταστικός ο Πανιωνίος. Εκείνη η βραδιά ήταν καλός. Και... Ήταν καλός. Και μέσα... δηλαδή, εγώ το είχα ξεκραμμένο. Εντάξει, πίστευα δηλαδή ότι κουτσά στραβά. Ναι. Ότι ένα, και κατάφερε ρε φίλε, κατάφερε μέσα σε 8 λεπτά κόντρα σε όλα. Ναι. Κόντρα σε όλα. Να πάρει την μεγάλη πρόκληση. Και το κάνουμε τώρα ροντέο παρά 10. Εντάξει, πέναλτο πέρα δεν υπάρχει το τελευταίο, τα είπαμε. Στο 26 είναι πέναλτι. Φυσικά είναι πέναλτι. Αλλά δεν ξέρω και αν ακουμπάει πριν το χέρι του. Λογικά δεν ακουμπάει. Αλλά εντάξει, πέναλτι. Για, εντάξει, πιστεύω το πέναλτι του. Το που ήταν στο 119 δεν πιστεύω να το έδινε δηλαδή σε άλλη ομάδα. Όχι, όχι. Πάλι όμως εγώ... πραγματικά συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Το παίρνει δίκαια. Αντρίκια. Παντελονάτα. Να τα λέμε. Εντάξει, δεν έχει δώσει άλλα και άλλα όμως, παιδιά, ομάδα. Έτσι, και δίνει αυτό το αυστηρό πέναλτι. Γιατί υπάρχει επαφή στο χέρι, έτσι. Ναι. Υπάρχει καθαρά επαφή στο χέρι, αλλά επειδή είναι στο 119 και επειδή έχει πάει έτσι η ροή του ματς, δύσκολα το δίνει. Το δώσε όμως. Γιατί, ναι, αλλά όπως είπες, το φάγανε τύψεις για όσα έκανε για 119 λεπτά, ρε φίλε. Εντάξει, παιδιά, αυτό παίζει στον αθλητισμό. Δηλαδή, πολύ μπορεί ο διαιτητής όντως να έχει κάνει ένα λάθος για μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, και μετά να θέλει να διορθώσει το λάθος. Τώρα, αφού το πήγαμε στο σοβαρό, όχι, αυτό είναι λάθος και γίνεται στην Ελλάδα. Ναι, Ζάχο, είναι λάθος. Δεν είπα το λάθος. Απλά καμιά φορά. Ναι, δεν το πατσίζεις με δεύτερο λάθος.
Εντάξει, άσχετα τώρα τη ομάδα. Α, τώρα δεν το πατσίζει. Ο Κομίνης δηλαδή που έδειξε σέντρα και ο Ποντίκης, γιατί το έκανε, το πάτησε με δεύτερο λάθος. Ποιο ήταν το δεύτερο λάθος? Ότι το ακύρωσε. Όχι, το σωστό, το λάθος ήταν που το μέτρησε. Καλά, πλάκα κάνεις. Όχι, ουλίτη. Πλάκα κάνεις. Ο Τεριδόνα να σε βρει. Παράδειγμα, σε παλιόσκυλο. Έλα, πάμε. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Λογικά παίρνει το πρωτάθλημα. Τι λογικά, δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Ακόμα έχουμε. Ακόμη. Όχι, μπράβο του. Εντάξει, εγώ πραγματικά επειδή γουστάρω, αν και είμαι καταγωγή από Παπαντηλίμη, εδώ Νέα Σμύρνη, μεγάλο γεννήθηκα. Γουστάρω Θεσσαλονίκη. Μακάρι να ανέβεται και γενικά το επίπεδό σα εκεί. Το παίρνει δίκαια. Μπράβο και στον Άρη, κάνει καλή πορεία. Να βγει η Ευρώπη, ξέρω εντάξει, εγώ. Όχι, Ευρώπη βγήκε, εντάξει. Ο Άρης με το μισό Ολυμπιακό κάνει πολύ καλή πορεία. Ναι. Βέβαια, τώρα θέλω να πάρει και τον Ασαριφάτ. Να σε ιντρικάρω λίγο, εντάξει, έχετε καλές σχέσεις και με τον ΠΑΟΚ, οπότε τα καλά. Ναι, άριστη. Δεν έχουν όχι, κοίταξε, εγώ να σου πω αντικειμενικά. Για τους οπαδούς. Να σου πω αντικειμενικά, σαν δεύτερη ομάδα, όχι εσύ. Συμπαθώ κάπως πιο πολύ τον ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει. Βέβαια, να σου πω αντικειμενικά, στο μπάσκετ, δηλαδή θεωρώ τον Άρη πολύ μεγάλη ομάδα. Ήταν, κάποτε ήταν. Κάποτε ήταν. Κάποτε. Ναι, τώρα ρε φίλε, ο Άρης δηλαδή όχι, είναι χαρό. Κοίταξε, όχι σαν εντάξει, δεν έχει πέσει ο Άρης στο μπάσκετ, γενικά καλά, είναι μόνο δύο ομάδες τώρα. Εντάξει, γιατί ο Πανιώνιος δεν έχει ομαδάρα στο μπάσκετ, με Φάνη Χριστοδούλου, με Γάσπαρη, με Γιάνκοβιτς. Με καλούς ειδικά Αμερικανούς. Λοιπόν, πάντα να είσαι καλά, να μιλήσουν και οι άλλοι. Λοιπόν, να σε ακούμε πιο τακτικά και πιο νωρίς. Γεια σου ρε φίλε από την Νέα Σμύρνη. Γιώργος είπαμε. Γεια σου ρε Γιωργάκη. Να λέμε, οι δύο τελευταίοι μην καλείτε άλλο. Λοιπόν, και ψάχνουμε την κόρνα αυτή, από ποια σειρά είναι. Κάνει, θα βγει κανένας από κάτω με κανένα μάξι. Έλα φίλε, πες μας την κόρνα γιατί με έπρεξε 10 φορές. Το βρει αυτός, δεν μπορεί να το βρει. Έλα φίλε. Να σας πω ρε φιλαράκι. Να το μας πει αυτό. Εσύ για όχ, πότε με είδες? Ορίστε. Πότε άκουσες το όχ? Τώρα μιλάω σαν Θεσσαλονικιώτικα. Έλα ρε, Θεσσαλονικιώτικα πήρα την χρειά. Ήτανε, έβαλες και το λάμδα το χοντρό και το... Ναι, το νεοπολίτικο. Έτσι, γιατί... Εντάξει. Οι Αριανοί δεν μιλάνε έτσι. Το όχ ήταν 1,1 δευτερόλεπτο πριν κλείσεις, γι' αυτό ακούστηκε. Κλείσει το τηλέφωνο. Ήταν το timing άσχημο, να σου πω την αλήθεια. Μανταρίστηκα, ξαναπήρα για να μην κρατάω λοιπόν τη γραμμή. Υπάρχει περίπτωση να είναι η κόρνα από το. Δεν νομίζω όμως το κατσαριδάκι, το Χέρμπιτ. Όχι. Πόσο χρόνο είσαι, είπαμε? 37. Πάω 38. Εσύ μπορεί να το. Έπρεπε να το πρόλαβε. Έπρεπε να το ψηλώσει. Πρόλαβε αυτό. Ενώ είναι πολύ γνωστή η κόρνα γάμου. 10 χρονών ήσουν. Θα το ακούσει σε λίγο. Πάει το ξέρει ο τελευταίο. Θα το ακούσει σε λίγο. Έλα, γεια. Να είσαι καλά. Πάντως γιατί θα ακούσει τώρα αυτό που θα πω. Εγώ μόλις άκουσα το όχ. Σκάσατε! Εγώ μόλις άκουσα το όχ. Υπέθεσα. Πάντα δεν κάνουμε εικόνες στο μυαλό μας. Ότι εξφενδονίστηκε μία παντόφλα, ήταν στη διαδρομή για να προσκρούσει το μάγουλό. Όχι. Εγώ επειδή ο Αριστίδης είναι μόνος του, η σύζυγος δουλεύει και έχει τα παιδιά, έβλεπε σε επανάληψη το Άρης ΠΑΟΚ στο Χαριλάου και είδε τον γκολ του Πρέγιοβιτς. Το 82. Οχ, το έβαλε. Δεν το θυμόταν. Στο τελευταίο φίλο. Ναι, πρόντο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, θα το βρει ο φίλος. Θα το βρω. Θα το βρει. Στην καλύτερη παρέα επιστροφή στο σπίτι. Έτσι, στα μάξι είναι. Πάτε στα μάξι. Λοιπόν, το όνομά σου. Εγώ είμαι ο Τάκης. Έλα, γεια σου Τάκη, από ποια περιοχή? Από Νεάπολη έως Περαία, όλη Θεσσαλονίκη. Γεια σου ρε Τάκη, ομάδα, αν θες. Ομάδα ό,τι είναι ο διπλανός σου. Άρης, τι θα είναι. Η πλειοψηφία της πόλης, τι θα είναι ο άνθρωπος, εντάξει. Ποιας λοιπόν, πόλης όμως. Πες μας. Για την κόρνα πέρα εγώ, δεν πέρα για τα... Καλά έκανες. Βρες το ρε φίλε, δεν γίνεται. Θα πατήσεις κόρνα. Αν και νομίζω, με τον κύριο Τάσο έχουμε δει και επεισόδιο μαζί. Ένα λεπτό. Καταρχήν πες μας ηλικία αν θέλεις, γιατί παίζει ρόλο, έτσι. Τάκης και Νεαπολίτης. 52. Άμα δεν το βρεις ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή τι να πω, δεν έβλεπες τηλεόραση προφανώς αν δεν το βρεις. Μα δεν μπορούσαμε να δούμε και τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε. Νομίζω ότι είναι η μεγάλη κόρνα των Dukes. Η Dukes ρε φίλε, μπράβο. Έβγε, εσύ και η Αναστασία. Οι Dukes, να μην ξέρουν τους Dukes. Απλά εσύ ελπίζω να είσαι συμπαθητικό στην εμφάνιση. Τους Dukes. Με την Κομενάρα, την Ξαδιά, δεν ξέρω πώς λέγεται το όνομά της. Ο Κέλλη. Με τον Τάσο γνωριζόμαστε και προσωπικά. Δεν θέλω τώρα να πω. Τάκης Νεάπολη. Τάκης Νεάπολη. Γιώργιο και βάλε. Δεν χρειάζεται. Ο κουρέας είσαι ρε. Αγοράκι μου, αγόρι μου, λεβέντι μου. Τι κάνεις ρε.
Δόξα Θεώ, όλα καλά. Ρε, θυμάσαι, ακούω κάθε βράδυ, γελάω και μου αρέσει που κάνετε παρέα. Τα κούλι. Θυμάσαι ρε, τις εποχές που παίζαμε σουμπούτεο εκεί στο γιογιού το μαγαζί. Στην Τζαλδάρη. Υπάρχει ένα κλαμπ στη Θεσσαλονίκη και παίζουμε ξανά σουμπούτεο. Πλάκα κάνεις. Όχι, μιλάω πολύ σοβαρά. Οι άνθρωποι είναι προχωρημένο και κούλι, πάρα πολύ καλοί. Το κουρίο από την Αγίου Γεωργίου από εκεί, γιατί έχω χρόνια να έρθω Νέα Πολύ, πρέπει να φύγε. Από εκεί που ήμουν, είμαι ακριβώς απέναντι. Στην Αγίου Γεωργίου πάλι. Πάλι. Έλα, από τώρα και νούμερο θα είναι διαφήμιση. Έλα ρε φίλε, πες το, δεν πειράζει. Σιγά, σιγά. Στο 30 είμαι. Εκεί, α, κατάλαβα. Εκεί από τα... Στο 30 χρόνια. Κατάλαβα, καρδάση μου, κατάλαβα. Όλα καλά, έτσι. Δόξα Θεώ. Μπράβο, και εγώ ρε τα κουλή. Να είστε καλά. Άρε, πόσα χρόνια με γύρισες πίσω ρε φίλε. Να είσαι καλά. Αδερφέ μου. Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σου Νεαπολιτάκι μου. Γεια σου αγορίνα μου. Γεια σου γειτονάκι μου. Μέχρι στιγμής από τη Νεάπολη, παοξί δεν έχω. Καμιά πέντε Αργενή έχουν πάρει από τη Νεάπολη. Μην πας και σε μειοψηφία και στη Νεάπολη, λέω εγώ. Ξέρω εγώ από εσάς όταν... Νεάπολη. Ένας ΠΑΟΚ δεν είπε από τη Νεάπολη. Κάνω λάθος. Κοίταξε εγώ, εγώ είμαι από το 2011 εδώ. Εσύ είσαι εδώ ρε. Σε πω τώρα κάτι, που είναι πραγματικότητα αυτό. Με τη φετινή εκπομπή που κάνουμε μαζί, έχουν βγει τόσοι Αργιανοί εδώ στο Λίμπερο, που δεν έχω ακούσει εγώ από το 2011 μέχρι το 2019. Ναι. Ο Ζάτσης είναι εδώ μαζί ήμασταν. Σε όλα. Και στο παλιό το στούντιο και στο πιο παλιό και στα αυτά. Δεν είχε ρε παιδί μου Αργιάνος. Ναι. Δεν βγαίναν Αργιάνοι. Τώρα εντάξει. Έμπνευση του αρχιερέα του Super 3 βέβαια η εκπομπή. Υποχρεωτικά ακολουθήσαμε γιατί ήσουν εσύ. Δεν υπήρχε περίπτωση με άλλο να κάτσω να κάνω τέτοια εκπομπή. Έτσι, όμορφα, ωραία. Βέβαια. Αλλά επειδή τον κράζω συνέχεια. Το Βαθύλακο. Οφείλω να το αναγνωρίσω ότι ήταν πολύ επιτυχημένη ιδέα και βέβαια να αναγνωρίσουμε και την υποστήριξη που βρήκε από τον Γιώργο του Ζαγόρα. Η συγκεκριμένη εκπομπή. Έτσι. Και όχι μόνο νομίζω. Και όχι μόνο, από όλο το επιτελείο του, του Λίμπερο. Έτσι. Γιατί εγώ έμαθα μία άλλη, θα το πω, ότι αλουνού ιδέα ήταν και αλουνού ιδέα ήταν. Μπαμπά. Βέβαια. Πιανού. Ο Μάκης μου είπε. Ο Μάκης, ποιος Μάκης. Ποιος υπάρχει Μάκης. Ο Κάπα, ναι, σοβαρά. Βέβαια. Του Μακηδέα ήταν. Έτσι μου είπε. Ρε το Βαθύλακο. Πάντα πήρε πίσω. Ρε το Πιτόγυρο, ρε παιδιά. Ρε το Παξιμάρ. Βρε το Σκοταδιστή. Λες. Αν να χαθείς, να χάνεσαι. Είπες ένα καλό λόγο και σου έκανα να τον πάρεις πίσω. Πω ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα ρε φίλε. Χριστός και η μαμά του. Αλλά και ο Μάκης Αργιανός είναι. Καλός άνθρωπος. Τι σχέση έχει ο Μάκης με τον Βαθύλακο? Καμία σχέση. Άμα ακούει τώρα. Μα με τον Μάκη μπορεί να συνεχθεί, δε φίλε. Μπορεί να κάτσει να πιει ένα ουίσκι, μια βότκα. Με τον Χρήστα δεν μπορεί. Δύσκολα. Δύσκολα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να έρθουμε μία. Πώς θα γίνει να έχουμε άδεια ταυτόχρονα. Να έρθουμε ένα πρωί και οι δύο εδώ και να είναι Παπαδόπουλας. Δεν υπάρχουν μικρόφωνα. Ασλαμάς, Τσαλτής και εγώ και εσύ. Θα κλείσω το στούντιο για... Δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Πάει η εκπομπούλα, αλλά πρέπει να τα ανακοινώσουμε για να πάρουμε μια μεγάλη, τεράστια κρωματικότητα, ρε παιδί μου, το πρωί. Όχι ότι δεν υπάρχει, έτσι. Με το επιτελείο δηλαδή που έχει στρώσει ιδίω φέτος. Ξεκινάει το πρωί ο Μπαντμανίδης, έχουμε το Κουστάκι, το Μπεχταρά, τον Τατσαρό. Έτσι. Μετά η τριάδα τα παιδιά είναι άπαιχτη. Απλά τρόικα. Φωνάζει αυτός ο παλιοβαθύλακος εκεί, τσιρίζει, τους σκεπάζει όλους, εδώ σκοτώνονται. Οι άλλοι δεν τσιρίζουν. Το μορφότερο και πιο αληθινό εκφραστικό χαμόγελο της πόλης. Ποιος? Παπαδόπουλος. Δεν υπάρχει. Σου έχω πει ότι εδώ και 9 χρόνια προσπαθούμε να πιούμε καφέ. Το άλλο το κουνάβι ότι παοξίζει, ο αόρατος που δεν μιλάει ποτέ για την ομάδα του, μιλάει μόνο για τον Παπαδόπουλο. Ναι, ρε φίλε. Ο άνθρωπος έγινε 58-59 χρόνια και τρώει κορφλέξ πρωινό. Τι ψάχνει να βρει. Καλά, δυναμωτικά τα κορφλέξ. Γιατί ρε φίλε δεν θέλει να δεχτεί την ηλικία του. Εντάξει. Κατάλαβες, τι να κάνουμε. Παλιμπεδίζει. Τι? Παλιμπεδίζει. Τι, α, ναι, καλά. Μην τα λες αυτά σε νεαπολίτες γιατί θα ανοίξω τα γκουγκλάρω τώρα. Σου λείπει η παιδική σου ηλικία δηλαδή. Ο παλιμπεδισμός. Είδες που το ξέρω. Το γκούκλαρες αμέσως. Όχι, ρε, η Αναστασία, η φίλη μου βοήθησε. Η Αναστασία, η φίλη, ε. Καλά σε εξηγείται, Αναστασία. Εκεί με τον Τρέγια, τον φίλο σου. Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή. Πορκίτο, ξεκινάμε, κύριε Τρέγια. Μια χαρά ήταν το Φεβρουάριο. Τι ήθελε και ήρθε ο Μάρτιος. Φορούσε τη μασκούλα εκεί πέρα, δεν τη βλέπαμε. Φορούσε την περούκα. Άκουτα, καλά σε εξηγείτε. Τα φιλαράκι μου ο Τρέγιας. Άκουτα.
Τα φιλαράκι σου. Φιλιά σε τρέγια. Ζάχο, καλό είναι. Όταν δεν μιλάει για Άρη, καλό είναι. Ζάχο. Αρπακτικό. Είναι αρπακτικό αυτό να το προσέχει. Ναι, τι να το προσέχει. Γυναίκε. Ναι, ξέχασα. Νόμιζα να μιλούσα στην Αναστασία. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στο πορκίτο ψητοπολείο, κυρίες και κύριοι. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια, όπως πάντα. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέρκες, κλαπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2315-2555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκτος 10% σε κάθε παραγγελία. Ο φίλος μας ο 211, στρατηγός λύρε παιδιά. Στρατηγός λύρε το αμάξι. Νίκος Πάοκ, ασβεστοχώρη. Παιδιά, εγώ είμαι 37, ο 211, και το βλέπω τώρα στην TAVE TV. Νίκος Πάοκ, ασβεστοχώρη. Τα έχουν αυτά τα παλιά, τα έχουν. Γεια σου Νικολάκη, τώρα τα είδα τα μηνύματα καρδάσι μου και τα διαβάσαμε. Πρέπει να έχεις και στο σύνδεσμο εκεί, στο ασβεστοχώρη, έτσι. Κόψαμε την πίτα εκεί. 37 χρονών, ναι, όπως είπαμε, ψιλοπρόλαβες λίγο. Ήρθε Ζαμπά, Γιαννούλης, ναι. Πρέλεβιτς, πάνω στο σύνδεσμο. Το Ζαμπά, αλήθεια, του έδωσε εισιτήριο για τον ΟΑΣ, για τον πέρασε για 12χρονο. Το Γιαννούλη. Α, το Γιαννούλη, ναι. Φορούσε και τα σιδεράκια, ο Δημήτρης, και λέω, τι αυτός είναι, μου λέει, ναι, άμα... Σόπαρε. Είμαι σίγουρο σκέφτεσαι αν του το κάνω ένα τσατζάρι και τι, τον πέταξα τρία μέτρα. Και τι μου λέει ο Δημήτρης, μου λέει, σας βλέπαμε, λέει, εσένα και τη μαρμίτα, λέει όλο το αυτό, λέει, τότε λέει πιτσιρικάδες, με τον Μπούγκουρα, με τον Μπούγκουρα μαζί. Συγγνώμη, σε ξαναλέω, σε ξαναρώτησα, αλλά δεν το θυμάμαι να πάρει. Θεσσαλονικιός είναι. Δεν το ξέρω. Από πού είναι, έβλεπε από YouTube. Για να το, εντάξει, να σου πω τώρα κάτι, όταν ξεκινήσαμε... Άκου τότε τι γινόταν. Τότε ξέρεις τι γινόταν, οι εκπομπές, το YouTube τότε άφηνε. Σε ένα blue, όπως λεγόταν, blue white. Το blue white. Ανέβαινε όλες οι εκπομπές στο blue white. Στο blue, που ήμασταν και μετά έκλεισε αυτό. Ναι. Στο YouTube, τότε το YouTube άφηνε 8 λεπτά, δηλαδή βίντεο πάνω από... Αποσπάσματα. Ναι, όχι. Πάνω από 8 λεπτά δεν μπορούσες να ανεβάσεις στο YouTube. Τώρα μπορείς να ανεβάσεις ό,τι θες και 5 μέρες. Λοιπόν, τότε 8 λεπτά άφηνε. Γι' αυτό βλέπεις τα παλιά, τα βιντεάκια είναι μέχρι 8 λεπτά. Δηλαδή μια εκπομπή την έσπαγαν σε... Ξέρω εγώ σε 18 λεπτά. Ναι. Και μου λέει, σας βλέπαμε, λέει, με το Ραπτόπουλο, λέει, με το Τρέγιας, Ντρούλικ, Μπουγάτσας, Μακουκούλας, λέει, βλέπαμε, λέει, με τον Μπούγκουρα, λέει, μαζί, λέει, τις εκπομπές. Γουστάρα, ναι. Ναι, και βγήκαμε φωτογραφία και τη στέλνει στο Ραπτόρα και λέει, με τον Τρέγια, λέει, είμαστε μαζί, να άκου να δεις τώρα. Και τα λέει, πώς γίνεται. Αλλά, να το δεις, παιδάκι, δηλαδή, πολύ μικρός, δε φίλε, φορά και τα... Ναι. Φίλε, στεγνός, γυμνασμένος. Κάργα αθλητικό παλικάρι, κάργα. Δηλαδή τον φορούσε το παλτό του, δεν φαινόταν. Μόλις δηλαδή άνοιξε, βλέπω. Αμάλε. Δηλαδή τον Τεντράτζε και νόμιζα ότι είναι σε ένα πρακτορείο προπόκειο. Και ο Ζαμπά. Ναι, όλοι είναι ψεύτικοι. Εντάξει. Ζαμπά. Σε αντίθεση, πάλι την διατέτεια κάνουμε, σε αντίθεση με τους μπασκετμπολίστες. Μάλιστα, τους μπασκετμπολίστες, εγώ είχα δει τον Παναγιώτη Γιαννάκη τότε. Ναι. Τα χέρια του ήταν τα πόδια μου. Ναι. Μιλάμε για τέτοιο. Φαντάζομαι. Καμία σχέση. Είπες Παναγιώτη Γιαννάκη, εντάξει, σέσος έτσι. Τι με έκανε. Κατεβαίνει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για ευρωβουλευτή, σέσωσαν την κατηγορία. Λάθος του, τεράστιο. Μαζί με τον Κόκαλη, λογικό. Λάθος του, δηλαδή τεράσιο. Ακόμα και εκεί με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Ακόμα και εκεί. Ο Γιαννάκης τι δουλειά έχει. Τέλος πάντων. Τι δουλειά έχει με τον Άρη. Πέσει προπονητή, δεν ήταν. Η σημαία του Άρη, ήταν μία από τις σημαίες του Άρη. Δηλαδή, άμα κατέβει ο Μπάνε ο Πρέλεβης τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φασούλας όταν κατέβει και Δήμαρχος Πειραιά, γιατί μας κράζατε εμάς. Εμένα εσύ να το κάνει. Αναχάθη. Άντε δεν διάβαζε. Απίστευτε. Διάβαζε με άλλο με το παραπέτο. Λοιπόν. Πρατήριο εγώ καυσίμων και δυναμούς πετρελαίου θέρμανσης του Ισαάκ Τεχλικίδη στην Ανδρέα Παπανδρέου 25 στην Νεάπολη Γεφυράκη Μετεώρων. Πρατήριο που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά πάντα με σωστή ποιότητα ελέγχου. Μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Και το συγκεκριμένο πρατήριο σας φέρνει πάντα με μεγάλη συνέπεια στην ώρα του το πετρέλαιο του μήνα ή της χρονιάς που παραγγέλνεται. Για τους φίλους, γεια σου Άγγελέ μου, γεια σου Γιγάντα, η ψυχή του Λίμπερο. Ο άνθρωπος που κάνει όλα τα σποτάκια είναι εδώ κοντά μας. Και ένας από τους σου ομορφότερους άντρες εδώ του Λίμπερο. Να το τονίσουμε γι' αυτό. Για όσους φίλους θέλετε να κάνετε την παραγγελία του μήνα ή της χρονιάς για το πετρέλαιό σας, τηλεφωνείτε στο 2310 611 256. Απαντάει ο φίλος μας ο Ισαάκ
και σας εξυπηρετεί άμεσα. Άλλωστε, το μότο της επιχείρησης είναι η δική σας εξυπηρέτηση, η δική μας ευχαρίστηση. Να καληνυχτήσουμε άλλο ένα βράδυ το κομματήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, δεν λέμε ψέματα ποτέ. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Παίρνετε όλη την οικογένεια και πάτε να κουρευτείτε μόνο με 5 ευρώ. Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη 225, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο για το ραντεβού σας 2310-616-999 να ανανεωθείτε οικονομικά. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999. Ένα λεπτάκι ούτε με ένα μισό, γιατί ναι, λέγαμε για Παναγιώτη Παπαδόπουλα και με έστειλε μηνύματα ο Παναγιώτης. Ναι. Προφανώς αυτά που λέγαμε για. Δεν τα είδες, Ρεβόδα, ρε. Τι να κάνω, αθόρυβο το έχουμε στούντιο. Τι μόσχος έβαλα σήμερα, αυτός, λέει, κουίζ στην εκπομπή το πρωί για μπάσκετ εκεί που ζούμε, αλλά απλά δεν υπάρχουν φιλιά σε τρέγια. Και από κάτω έρτε ένα τι είχε ρε τρέγια με περιγραφή Θοδωρή Κοτσόνη. Η TV 100 είχε αφιέρωμα μετά από μέρες. Λέει τώρα προφανώς τα έστειλε κάπου. R3 είχε, όχι R1. R1. Η R3 και το TV 100 έδειχναν τα. Περιγραφή Θοδωρή Κοτσόνη, πού το θυμίζει τον Κοτσόνη, να πούμε ότι είχε τεράστιο. Έχει τεράστιο. Είναι συλλέκτης να πούμε, το έχει πει 100 φορές. Ήταν νομίζω ο. Τεράστιο υλικό έχει ο. Αν θυμάμαι καλά, γιατί είχαμε πιει. Πώς το λέγανε, ρε φίλε, στο ξενοδοχείο στην Ιταλία, ο Γιάννης ο Αργυρίου ήταν ή ο. Ο Γιάννης ο Αργυρίου πρέπει να ήταν τότε, αν θυμάσαι ένα ρεπόρτερ που υπήρχε. Γιάννη Αργυρίου το λέγανε. United, τον Αργυρίου, γι' αυτό και δεν θυμάμαι αν ήταν και ο Φερέτης. Αν ήταν και ο Φερέτης. Λοιπόν, εκείνη την εποχή. Λοιπόν, άντε, εντάξει. Και αύριο μέρα θα είναι. Μείνετε συντονισμένοι έτσι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί μία εκπομπή. Ναι, εντάξει, άσε, εντάξει. Τον έφαγε στον άνθρωπο. Έλα, εντάξει. Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12 σας κρατήσουν καλή συντροφιά. Έτσι. Από μένα, τον Τάσο και τον Γιάννη Ζάτση στην Οικοληψία, να έχετε ένα καλό πρόγραμμα. Auf Wiedersehen.